Γιατί δεν δείχνουμε και κάτι για άλλωστε, Γιάννη εμείς μου. Εμείς εδώ πέρα, παγκοσμίως γνωστοί. δεν υπάρχει κάτι. Καλώς ήρθατε στο ντουέτο. Ντουέτο εκ των αριστερών μου. Όπως δεν με βλέπετε από την τηλεόραση στα δεξιά. Αυτό τι χαζομάρα που λέει η τηλεόραση. Φίλε, έχω να δεις. Υπάρχουν πολλά κλισέ πράγματα. Ναι. Τα οποία λέγονται και δεν βγάζουν κανένα νόημα. Ναι. Γιατί να λέγονται. Και άμα δεν το έχεις πει, τι θα γινόταν. Άντε ντε. Ωραία. Τέλος πάντων, Γιάννης Γιαννούλης, υπεραθλητής. Καλησπέρα σας. Καμάρι, πέρασε από 32 ομάδες με επιτυχία. Βάζω και αυτές που ήσουν χομπίστα στο τέλος. Τις βάζω όλες. Πρέπει να τις μετρήσουμε τώρα. Α, δεν θέλω. Θα πω κανένα 2-3 που δεν θέλω να τις πω καν. Γιατί ρε φίλε. Να πούμε ότι η μεγάλη μου καριέρα την έκανα στο ΠΑΟΚ. Στο ΠΑΟΚ. BC Club. Το μεγαλύτερο τρόπαιο το πήρε στον Παναθηναϊκό. Αυτή είναι η αλήθεια. Στον Παναθηναϊκό έκανα τη δουλειά μου. Στον ΠΑΟΚ έκανα τον έρωτά μου, τη δουλειά μου. Αυτό που έζησα από μικρό παιδί. Όπως ήρθα από την Καρδίτσα, ένα μικρό παιδάκι. Που δεν μιλούσε καν τη γλώσσα. Το που, θυμάμαι. Που μιλούσα σπαστά τα ελληνικά. Σπαστά τα θεσσαλονικιώτικα. Η πρώτη κουβέντα που πάμε το ποδήλατο στο σχολείο και μου λέει και έπαθα λάστιχο και λέω ούρι γαμούτ. Ούρι γαμούτ. Έπαθα φόλα. Τέσσερα ου σε μια φράση που δεν έχει ου κανονικά. Ναι. Έπαθα φόλα. Ναι. Φόλα. Φόλα στην καρδίτσα, το φουίτ. Το φουίτ, το είδε φόλα. Ε. Και αρχίζουν γελάνε όλοι εκεί πέρα μέσα στην τάξη και αυτά. Λέω τι γελάνε αυτοί. Το έπαθα στην Αθήνα. Λέει φουίτ το λένε. Λέω τι το λένε. Φουίτ. Ποιο καρδιτσιώτικο είναι το φουίτ. Το φουίτ πιο καρδιτσιώτικο είναι από τη φόλα. Ξεκάθαρα. Και μου λέει φόλα είναι για τα σκυλιά. Αυτό, λέω, εντάξει, είναι και η φόλα το μαύρο με το κόκκινο με το, που βάζει λίγο κόλλα και τέτοια. Άκου, τι, από μικρό παιδί μπούλινγκ με κάνανε. Δηλαδή, τι τραβάς. Τι τραβάς. Γι' αυτό υπέφεραν καμιά 2.500 άνθρωποι μετά. Μετά, ναι. Ναι. Ξέρεις πότε μετά. 96-97. Εκεί τελείωσε. Εκεί τελείωσε το μπούλινγκ το δικό μου. Που σου κάνανε. Που έτρωγα. Ναι. Για 20 χρόνια, 20, ναι, 20 χρόνια, μόλις 20 άρισα. Ναι. Και εμφανίστηκε νεαρός στον ΠΑΟΚ. Γιατί μέχρι τότε εγώ ήμουν ο πιο μικρός. Εγώ και ο Πέτζα και ο Ρετζιάς. Ποιος ήταν ο επόμενος? Τσακωνόμασταν οι τρεις μας. Ποιος θα τον πάρει δωμάτιο τώρα, μιλάμε για μπουνιές. Ναι. Εγώ θα τον πάρω, όχι εγώ. Πα! Μπούμε, όχι εγώ. Όχι. Γιάννης Παπαχρίστου. Μόνο καημένος. Δεν έκανε καριέρα ποτέ. Παίζει ακόμα και σήμερα, είναι καμιά 35-36 χρονών. Παίζει στην Καρδίτσα. Έκανε μεγάλη καριέρα Α2. Έπαιζε στη Λάρισα πολλά χρόνια. Αθλητικός, δυνατός, καλός παίκτης. Αλλά δεν τα κατάφερε. Δεν ήταν για top. Ναι, δεν, εντάξει, για δεν είμαστε όλοι για top. Αλλά εντάξει, υπάρχουν πολλές ιστορίες με τον Γιάννη Παπαχρήστο. Να είναι καλά. Να βοηθήσει την Καρδίτσα να ανέβουν ψηλά. Τι μπορεί να παίξει Α1 Καρδίτσα. Έχει λεφτά. Με καινούριο γήπεδο. Τι κάνετε, καινούργιοι, σε όλα τα site, G-Point, SDNA, όλα τα. Όχι, έχω αποκλείσει την καρδίτσα, όταν έχει τάγκ και καρδίτσα δεν μπαίνω. Δεν μου έρχεται. Γιατί? Δεν μπαίνω, δεν μου έρχεται. θα σας βάλω live να αρχίσουμε τα μπουνίδια. Όχι, όχι, όχι live, όχι live, φίλε. Ας αφήσουμε λίγο το μυστήριο του ραδιοφώνου να κυλήσει. Ναι. Μετά τις και μισή. Η φωνή, η φωνή. Ναι. Οι Golden State Pauk συνεχίζουν ακάθεκτοι, να κερδίζουν παντού. Να κερδίζουν μέσα έξω παντού. Ναι. Σπουδαία νίκη. Ολοκληρώθηκε ο Γενάρης με 8 νίκες σε 9 παιχνίδια και η μοναδική ήττα δεν στήχησε καθόλου. Λογική ήττα από τον Ολυμπιακό. Όχι, δεν ήταν ο Γενάρης. Τι ήταν. Από ποιον έχασε. Έχασε με τον Αντέρ. Α. Δεν στήχησε στην Ευρώπη. Τέλος πάντων, έχει κάνει τα τελευταία 14 παιχνίδια 2 ήττες. Ναι. Επίτευγμα. Ναι. Και παίζοντας καλό μπάσκετ στα περισσότερα τρίσιτες, και μέσος όρος διαφοράς μες στο Γενάρη είναι 19 πόντι. Είναι μεγάλο το επίτευγμα. Είναι έτσι. Πολύ μεγάλο. Είναι το πρόγραμμα τέτοιο. Δεν είχε και μόνο εύκολα παιχνίδια, φίλε. Όχι, όχι, καθόλου εύκολα παιχνίδια. Απλώς έχει ρυθμό τώρα. Έχει, δηλαδή δεν βλέπουν κανέναν. Εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη η ρόλη που έχει ο καθένας μέσα στην ομάδα. Αυτό πιστεύω. Τώρα έτσι πως το είπες. Ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης στον ΠΑΟΚ? Με ποιος μου αρέσει περισσότερο. Ποιος κάνει τη διαφορά, όχι ποιος είναι. Ποιος βάζει πιο πολλούς πόντους. Αυτό το μήνα ξέρω εγώ στο σκοράρισμα τράβηξε ο Χάτσερ που δεν υπήρχε μέχρι τώρα. Εντάξει. Αλλά δεν είναι μόνο το σκοράρισμα. Δηλαδή... Όχι, δεν σου λέω για το σκοράρισμα, σου είπα. Πες μου σαν παίκτης. Ρόλο. Ποιος φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή είναι ο αμάο της Ευρώπης, της ομάδος. Κοίτα, η έκπληξη τεράστια είναι ο Γκάρετ. Ο οποίος κάνει εκπληκτική δουλειά στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Ναι, αλλά δεν σε κερδίζει αυτό. Δεν σε κερδίζει τα παιχνίδια. Ναι, αυτό που θέλω να σου πω, εγώ, ποια είναι η διαφωνία μου σε αυτή την ερώτηση που θέτεις. Εγώ όταν μιλάω για ρόλους, τι εννοώ.
Θα πάει ο Κόνιαρης πάνω στον καλό τον γκάρ του αντιπάλου, θα τον πεθάνει. Ναι. Ωραία. Ναι. Θα πάρει, ξέρω εγώ. Γιατί γκος... όμως, γιατί τώρα τελευταία χαμηλώνει. Ενώ έπαιζε άμυνα, ψευτοόρθιο. Ναι, δεν ξέρω τεχνικά χαρακτηριστικά. Φαίνεται, δεν πάει να κλέψει την μπάλα, θέλει να πιέσει τον playmaker να τον καθυστερήσει. Ναι. Ειδικά αυτόν τη ΣΑΕΚ που Θεόδωρο που είναι καλό παίκτη, φίλε. Τον έβγαλε από τον ρυθμό του κατευθείαν. Πολύ, πολύ. Δηλαδή ήταν. Ήταν εμφανέ. Ήταν απάνω του, ήταν απάνω του, όλη ναι. την ώρα, μπροστά του. Ναι, μα τον πέθανε. Ρε. Μπροστά του. Δεν πήγε ξανά στο παιχνίδι ποτέ. Δεν πήγε να κλέψει την μπάλα στην τρίπλα που κάνουν πολλοί κοντοί όταν κουράζονται. Ξέρεις, έχει, καλά αρέσει, να και το κλέψιμο, αρέσει και το κλέψιμο. Αρέσει, αλλά δεν, τώρα πλέον δεν μπορείς να κλέψεις. Κάνουν χίλιες τρίπλες κάνουν κάθε μέρα στην προπόνηση. Δεν διαφωνώ. Σου λέω απλά ότι και το κλέψιμο. Ρε, πες μου ότι απάντησέ με στην ερώτηση που σε έκανε. Δε, αυτό σου λέω ότι δεν έχω αυτή τη στιγμή να σου πω ότι ο Χάτσε τραβάει το σκοράρισμα. Ναι. Την ίδια στιγμή βέβαια στην άμυνα είναι και λίγο μαύρη τρύπα. Ωραία. Ο Γκος, ξέρω εγώ, ένα στα δύο παιχνίδια θα τραβήξει αυτό, θα βάλει ένα κομβικού πόντου. Ο Λίνος έχει μια σταθερότητα, πάει καλά. Ωραία. Ο Τζόνς μία παίζει, μία δεν παίζει. Ο πιο ουσιαστικός τώρα τελευταία ομάδας παίκτης είναι ο Τέπιτς. Όχι. Ο πιο ουσιαστικός παίκτης αυτή τη στιγμή που όλα ξεκινάνε από αυτόν, ευτυχώς δεν το ξέρει. Δεν το γνωρίζει ο εγκέφαλός του. Είναι ο Λίνος. Όλα ξεκινάνε από αυτόν. Αλλά δεν του το λένε. Όχι, είναι... δεν κοροϊδεύω τώρα. Γιατί είναι ο Λίνος. Γιατί όλα ξεκινάνε από αυτόν. Γιατί είναι σε τρομερή κατάσταση. Όλη τη χρονιά είναι σε τρομερή κατάσταση. Όχι. Γιατί όμως είναι σε τρομερή κατάσταση αυτό το διάστημα δύο μήνες. Γιατί είναι τραυματίας του Μαργαρίτης. Παίζει ο Μαργαρίτης, θα παίζει το 5. Ναι, δεν είναι ότι παίζει το 5. Δεν παίζει, δεν είναι ο... Ξέρεις, λόγω τραυματισμού, λόγω αυτό είναι ναι, αλλαγή. Είναι αλλαγή ναι. Δεν είναι ότι δεν παίζει, παίζει και σούπερ παίζει κιόλας. Βλέπεις όμως, πότε έπαιξε ο μπάσκετ ο Λίνος, πριν δύο χρόνια όταν τραυματίστηκε πάλι ο Μαργαρίτης, που έκανε παπάδες ένα χρόνο. Πότε, δηλαδή τώρα, ελπίζω να μην ακούει ο Λίνος. Θα ακούει ο Λίνος, φίλε, γιατί μπορεί να είναι και η μοναδική μπασκετική εκπομπή παγκοσμίως. Παγκοσμίως, ναι. Για δηλαδή. Είναι αυτό, ότι άμα δεις, ξεκινάνε όλες οι επιθέσεις. Οι πρώτες πέντε επιθέσεις πάνε στο Λίνο. Να αποστάρει, ναι. Να αποστάρει ή να βγει ένας εναντίον ενός στο τρίποντο και να περάσει τον αντίπαλο. Αυτό είναι. Οι πρώτες πέντε επιθέσεις. Αυτό τι σημαίνει. Ότι έχει τέτοια... Ο προπονητής θέλει οι πρώτες πέντε επιθέσεις να είναι ρολόι. Δηλαδή, ό,τι έχει πει, ό,τι έχει ζωγραφίσει, ό,τι έχει ενημερώσει το σκάουτινγκ, όλα τα πάντα, να γίνουν. Άρα, τι κάνεις, βάζεις αυτόν. Που ξέρεις ότι θα σε σκοράρει, που θα το πετύχει αυτό. Ναι. Δεν θα πάει να βγάλεις τρεις φορές το Χάτσερ ή τον Γκος στο τρίποδο, γιατί το τρίποδο είναι χοντρά-χοντρά ένα στα τρία. Χοντρά-χοντρά. Είναι 4 στα 6, στα 10, αλλά πάμε παρακάτω. Ναι, ναι ρε παιδί, 35 με 40%. Ναι. Ναι, αλλά σε σούτο είναι 2 στα 5, ναι. Άμα το πας. Ναι. Οι πρώτες 5 επιθέσεις όμως, τι κάνει. Πρώτη φάση. Φάουλ. Είναι όχι, είναι ο Λίνος. Πάντα. Ή θα κάνει το 2-0 ή θα κερδίσει φάουλ. Ναι. Δεύτερη φάση, επίτηδες, πάλι εκεί. Τρίτη φάση, δηλαδή θέλει οι πρώτες πέντε επιθέσεις να τις πάρει ο Λίνος. Και τραβάει. Δεν θέλω να βλέπω. Έκουλε. Ευτυχώς. Εσύ γιατί ακούς. Τώρα μας στείλανε ένα μήνυμα. Αδερφός μας. Πρώην αδερφός μου. Άκουλα, Βεσγέννη. Ήταν πολύ αδερφός μου, τώρα είναι πρώην αδερφός μου. Ο εγωισμός σου. Είμαι εγωιστής. Τρίχρονου. Άκου κι εγώ είμαι. Είμαι 2-8, έπαιζα σαν 2-15. Είσαι 2-1 και έπαιζε σαν 2-6. Εντάξει, αλλά ο εγωισμός είναι τρίχρονο. Μου δεν με ενδιαφέρει. Τρίχρονος, πεντάχρονος. Είναι σαν σου πει. Πρέπει να τελειώνει η δουλειά. Βρες τον τρόπο. Εγώ τον έβρισκα. Τι σου έκανε. Ξέρει αυτός. Τέλος πάντων, τώρα μιλάγαμε για τον Λίνο και αυτό θέλω να σου πω ότι δεν πρέπει να το ξέρει. Γιατί το παιδί είναι τέτοιος ο χαρακτήρας, το κεφάλι του είναι αυτό. Δηλαδή δεν πάει ο Παπαθεοδόρου και του λέει Λίνο, βάλε πέντε επιθέσεις κατευθείαν. Γιατί θα χωθεί. Κατάλαβες, δηλαδή άμα χάσει ένα από τα πέντε, θα πει: όχι, δεν έκανα τη δουλειά που μου ζήτησε ο προπονητής μου. Και δεν είναι, γιατί είναι ψυχολογικό. Ναι. Και στις πέντε επιθέσεις θα κάνει και μια άμυνα κακή γιατί δεν το έχει και πολύ. Θα φάει κανένα πινελί και τον χάσει. Ναι. Δηλαδή, άμα ναι. Τα τελευταία πέντε παιχνίδια. Τι πέντε, τα τελευταία 20 παιχνίδια έτσι που δεν παίζει ο Μαργαρίτης.
έχει κάνει όλη τη δουλειά. Και επειδή τώρα όλοι οι προπονητές στο μπάσκετ έχουν μια βλακία στο κεφάλι τους, νομίζουν ότι κανένας παίκτης δεν αντέχει πάνω από 6 λεπτά. Δηλαδή θα πεθάνει. Λες και πει, άμα παίξει 6 λεπτά, σερί θα πεθάνεις. Θα σου πω κάτι. Εκείνη συμφωνώ ώρα, μαζί σου. Περίμενε, άσμα τελειώσω. Ο on fire δεν πρέπει να βγαίνει. Ποτέ. Το ποτέ είναι υποκειμενικό. Αλλά ναι. Όχι έτσι. Όποιος βάζει, δεν βγαίνει. Ναι. Γιατί πρώτα βάζεις και μετά προσπαθείς να μην φας. Εντάξει, κοίτα τι μαζί συμβαίνουν. Άλλο το βλάχο ποδόσφαιρο που με 0-0 είμαστε, αξίζαμε το βαθμό της ισοπαλίας. Η ομάδα μου έχει κάνει μια ισοπαλία σε ένα χρόνο, αλλά μην πουλάς τρέλα. Πάμε παρακάτω. Όχι, θα το πιάσω. Ας έχω και μετά για την μπάλα. Τι με έχεις για την μπάλα, τι να μην έχεις την μπάλα. Έχω. Δεν σε βλέπω. Στο 97,5. Τέλος πάντων. Μπάλα είναι και εκεί. Βλέπει, μετράει. Μετράει. Μπράβο. Δεν κάνει... πάμε να παίξουμε μπάσκετ, μου πεις δεν σου τάρεις από κάτω. Γιατί από κάτω δεν μετράνε. Πρέπει να σου τάρεις από το κέντρο για να μην κερδίσεις. Κάτω σου και βάλαμε γκολ. Ακριβώς από κάτω ήταν. Μια χαρά πανηγυρίστηκε. Για να γίνει. Βγαίνει ο Λίνος. Και μετά βρίσκει όλο χώρο. Και μπαίνει μετά ο Μαργαρίτης. Και ο Μαργαρίτης με την εμπειρία του τι κάνει. Κερδίζει φάουλ, βολές. Δεν θέλει να σκοράρει, θέλει να κερδίσει βολές, να βάζει εύκολους πόντους. Γιατί δεν θέλει να πηγαίνει να τρακάρει λόγω του τραυματισμού του και αυτά. Όχι ότι δεν πάει ή δεν θα πάει, αλλά ξέρει να πάρει τώρα με την εμπειρία του. Άμα το Μαργάκι κάνει ένα Αμερικάνο, ένα τέτοιο που είναι στο Champions, λέει το Φρέδια Μασικό, η πηδάνει. Μπαίνει από κάτω, φάουλ, δύο βολές. Φρέδια Μασικό. Ναι, ρε φίλε, το Φρέδι. Και έτσι ο Πάουκ έχει μια ροή. Μετά ξεκινάνε οι κοντοί και παίζουν. Δηλαδή μετά ο Γκος, ο Χάτσερ, ο Τέπιτς. Με την ΑΕΚ που θυμάμαι το παιχνίδι καλά γιατί ήμουν στο γήπεδο, ταΐσαμε όχι τόσο το Λίνο όσο τον Τζέφερσον στις πρώτες επιθέσεις. Πάλι κάτω καλά θα πήγε μπάλα. Ναι, γιατί ο Χάντερ που έχει ΑΕΚ, το πεντάριο ο Αμερικάνος στο παλικά, αυτός είναι παίχτης δεκαετίας 90. Μπρατσαράς, πηδάω σε όλες τις φάσεις, δεν είναι καμία σχέση με την τεχνική. Πουθενά. Δηλαδή αυτός βάζει πόντους από επιθετικά ριμπάτου, από πίκερ, δεν θα πάρει την μπάλα, θα κάνει μία, δύο, τρεις μπες να φτιάξει. Και δεν είναι καλό στην άμυνα, γιατί προσπαθεί να ρίξει τάπες. Δηλαδή σε κάθε φάση ο Χάντερ πηδάει. Ο δικός μας τον πήγε λίγο κόλο-κόλο, ξέρεις, δηλαδή σιγά-σιγά μέσα έχει υπομονή και έτσι και τον ευρειάζαν και κάνουν και μετά ο Μαργαρίτης τον κοπάνει σημεία. Ναι, το είδα αυτό. Ναι, αλλά αυτό που δεν είπαν όλοι ότι τρακάναν τα κεφάλια τους. Γι' αυτό πόνεσε ο Μαργαρίτης και μετά τον χτύπησε. Ναι. Γιατί μετά που το είδα στο replay... Ναι, το έχει σφυρίξει, ο άλλος βαρούσε. Έχει σφυρίξει, ναι, αλλά τρακάναν τα κεφάλια τους. Δηλαδή τώρα το πάνω μέρος του κεφάλι από το Χάντερ με το σαγόνι, δηλαδή, ξέρεις, τρακάρανε ρε παιδί μου. Υπήρχε κρεμισμός. Εκεί την ώρα πόνεσε ο Μαργαρίτης, γι' αυτό άνοιξε τα χέρια. Και μετά ήθελα να τους σκοτώσει ο Μαργαρίτης. Αλλά έτσι γίνεται αυτά. Ο Μαργαρίτης όμως είδες πως πήρε την απόστασή του και γίνεται. Πήρε απόσταση, κοιτάξει τον Παπαθεοδόρο, άμα θα τον βγάλει αλλαγή ή όχι. Τελικά ο Μπιάνκι τον έβγαλε. Αλλιώς θα τον έβγαζε ο Παπαθεοδόρο. Γιατί κερδίζει 10 πόντους τώρα, δεν πας να αφήσεις τσακωδί. Δεν είναι Γιαννούρης να πει βγες, δεν βγαίνω. Αυτό ρε φίλε πώς είναι μόνο δηλαδή μετά. Άντε τελειώνει η φάση. Έχει φάει μια καλή όμως ο Μαύρος. Έχει φάει καλή και δεν είναι. Θα το κυνήγαγε. Δηλαδή την έχει στημένη. Δηλαδή και πλέον άμα παίξουμε θα τον βρει το Μαργαρίτη. Δεν τη γλιτώνει. Οι Μαύροι δεν έχουν, περιμένουν. Όχι και λευκή, κι εγώ έτσι. Εγώ τα ξέχναγα. Χτύπα εκεί την ώρα και μετά φιλαράκια, my brother και τέτοια. Αυτό τελειώνει το παιχνίδι. Ναι. Δεν θες να πας να το πεις στα αποθετήρια σου του τι έγινε, τι κάνεις και τέτοια. Έχουν γίνει πάρα πολλά τέτοια. Εγώ τα απέφευγα. Και με ερχόταν όλο. Ήμουνα γύρω-γύρω με δικούς μου. Γιατί εγώ έκανα μαγκές σε θηρία, δεν έκανα σε τίποτα ψεύτικους. Δηλαδή στα ίσια, δηλαδή κάτι 2-10, 2-15, τι απαπά, μετά τσακωθώ. Outside, call you, telephone και τέτοια. Μια φορά στο Πανιωνίου, ένας Ριέρα, με μέζ μαλλί, έτσι χαριτωμένο από κομμωτήριο φρέσκο, κάνει μια μαγιά φίλη στον Γκαρσία σε ένα Πανιώνιος ΠΑΟΚ. Και τελειώνει το παιχνίδι και κάνει ένα σπρίτ τον Γκαρσία, κάνει και ο άλλος ένα σπρίτ φίλε όμως. Πρέπει να ήταν το κορυφαίο σπριντ του αγώνα και για τους δύο. Στα τελευταία του... Στα τελευταία του Γκαρσία, αλλά το σπριντ του ήταν μια χαρά. Ναι, ναι. Κοσάρι. Δεν τα βρήκε τα τρεξίματα. Τα βρήκε τα τρεξίματα. Μα ορίτσια τα τρεξιματάκια. Αν τον έπιανε φίλε, πιστεύω δεν θα είχε μείνει τίποτα. Έτσι φίλε, ξέρεις τι έχω δει εγώ. Κορυφαίο. Παίζει Δάφνη Άρης. Και εμείς έχουμε... Πάλι σε All Star Game είναι.
και έχω μείνει μια μέρα εγώ Αθήνα. Αυτοί πρέπει να παίζαν Κυριακή. Και δεν είχα τι να κάνω και πήγα τώρα να δω Δάφνη Άρη. Γιατί στη Δάφνη είχα κάτι φιλαράκια, περίμενα να δω και ξέρεις έτσι. Βασικά περίμενα το Λιαδέλη για να πάμε στην Πάτρα και το All Star Game. Την επόμενη, δηλαδή την Κυριακή. Όχι την Κυριακή, ήταν καθημερινή για να πάμε. Δηλαδή κάναμε εμβόλυμη μια αγωνιστική. Τετάρτη, Πέμπτη για να πάμε Πάτρα δύο μέρες. Και μετά ήταν το All Star Game. Ναι, ξέρεις έτσι. Και τσακώνεται ο Σταύρος Δανίλ. Ένα καραφλάς. Όχι. Ένα ντούκι. Τεσσάρι που έπαιζε και στον Ηρακλή. Τεσσάρι από την Κόρινθο. Με το Λιαδέλη. Και κάνουν νόημα έξω. Πέφτουν κάτι μπουνιά, κάτι κλωτσία μέσα στο Λιαδέλη. Δεν τσακώνεις με το Λιαδέλη. Ποτέ. Ποτέ. Εγώ μόνο Παναγιωτάκι. Τίποτα. Ούτε πάνω. Παναγιωτάκι. Και βγαίνουν έξω. Και τρέχει ο Λιαδέλης, sprint, πετάει την τσάντα όπου να είναι, ξέρεις, με τα ρούχα με αυτά, μετά τον αγώνα. Και τον πιάνει κεφαλοκλείδωμα, κατευθείαν. Και ο άλλος το δαγκώνει μέσα στο μπούτι. Πέφτουν κάτι μπουνίδια, κάτι γονατιές, κάτι... Όχι να τους χωρίς, ποιος θα πάει τους χωρίς. Δεν παίρνεις, ας τους μέχρι τελευταία πτώση. Πρέπει να τον έκοψε κρέας το... Ξέρεις μετά ο Παναγιώτης, τίποτα, Ιωνάρα τίποτα. Πρέπει να τον έφαγε κρέας. Στα αποδυτήρια δεν είδα γιατί... Αλλά τέτοιο... Αυτό το είδα live έξω, έξω από το γήπεδο. Και μια φορά ο Σάκλιφορ παίζουμε ΠΑΟΚ Δάφνη, πάλι, και έπαιζε ένα Σκότνικ, ένα Σλοβαίνος. Το θυμάμαι, ναι. Ένας τετράγωνος στήριο. Και δίνει μια πούστικη, μια αγκονιά, μια μουλοχτή στο Σάκλιφορ. Ο Σάκλιφορ, συγχωρεμένος, θυμάσαι, 2-15. Κτίνος και παιχτάρα μεγάλο. Κτίνος και με φωνή... Ψηλή. Και μου λέει, Big G, let's go. Let's go. Γιατί δεν ήξερε να πάει στα άλλα αποδυτήρια. Στα αποδυτήρια, όχι έξω. Δηλαδή ήθελε να πάει εκεί και οι άλλοι 15 μέσα εκεί. Δηλαδή ακόμα ξύλο θα τρώγαμε. Και με το μακρύ, άλλο. Ναι, συγχωρέθηκε αυτό. Φυσικά, συμπέχτη, σε έφαγε όλο. Πω. Τίποτα. Και εντάξει, τον έψαχνε, φτάσαμε, έφτασε μέχρι εκεί. Τον τραβήξαμε, τον κάναμε. Και μετά προσπαθούσε να υπολογίσει πότε παίζουμε. Ξανά. Δεύτερο γύρο για να τον. Αλλά είχαμε παίξει μπουνιές με τον Πανιόνιο. Τότε με τον Καράγκουντι και με αυτά και μας είχαν τιμωρήσει 8 αγωνιστικές και παίχτηκε το παιχνίδι. Ναι, και, το και δεν παίζαμε εμείς. Και... Γλίτουσε άλλους 8. Γλίτουσε, ναι. Άλλους 8 θα ήταν. Ωραία, πάμε στο διαλυματάκι. Λίγο χορηγή. Χορηγή, σπα πριβέ. Ιωάννη Κολέτη 24 για μασάζ, σάουνα, τζακούζι, χαμάμ, όλα τα πάντα. Στο spaprivé.gr και στο 530-580 καλέστε 2310 για να κλείσετε τα ραντεβού σας. Αναδομώ. Μην με περνάτε για τρελό, φίλε. Το σλόγγαν αυτό ποιος το σκέφτηκε? Κωνσταντινίδης. Μόνος του? Εντάξει, όχι, και η διαφημιστική του προφανώς. Η διαφημιστική, να πούμε, η Αναδομό είναι η κορυφαία κατασκευαστική εταιρεία που υπάρχει της Θεσσαλονίκης και έχει φτιάξει και ένα ανοιχτό γήπεδο στον Εύωσμο. Στο Εύωσμο Κορδελιό και στα σύνορα. Εκεί θα πάμε να παίξουμε εκεί πέρα, να χάσει μερικά κιλά λίγο ο Νίκος. Εγώ να σου πω κάτι. Γιατί δεν μπορεί να με μαρκάρει. Δεν θα με βλέπετε. Τι γελάς. Άντε και αυτό πάλι. Αναδόμο. 2-3-11-2-41-508. Ό,τι θέλετε να κάνετε για ανακαινήσεις. Ό,τι θέλετε να κάνετε για το σπίτι. Ό,τι θέλετε να κάνετε για μελέτες για το σπίτι. Για το χώρο σας, για το μαγαζί σας. Ό,τι χρειάζεστε. Οι κατάλληλοι άνθρωποι και οι δοκιμασμένοι, δηλαδή αυτοί που χρησιμοποιούμε και εμείς, είναι οι άνθρωποι της Αναδομό. Να ευχαριστήσω τον ονό μου, έχω καινούριο ονό, τον Γιάννη τον Καζακίδη. Big shoes, φιλέ. Παπούτσια για μεγάλα νούμερα. Για το δω. Το δικό μου είναι 16, 51 μισό. 16. Και αντρικά και γυναικεία. 51 μισό. Και για τη διασκέδασή μας, χρώμα μπαρ. Τον είδα τον Βαγγελάκη, στον είδα στα πεταχτά. Α, ήρθε τούμπα. Ήρθε τούμπα. Ναι. Γι' αυτό βγάλανε μαζί και ψυχή για να κερδίσουμε. Ναι, είναι λίγο κάλτσας. Είναι, όχι λίγο. Όσο κάλτσας δεν είναι στο χρώμα. Πήγαμε μαζί τρία φάγαμε. Είναι... Πόσο φάγαμε. Πού ρε. Με την πάτε μπόρες αυτό. Δεν είναι για γήπεδο. Ας κάνει κανένα μετά το καμπακάκι, ας κλείσει ξέρω, και το μπάριο.
Κάτι να κάνει. Το Φραγκούλη. Κάτι να κάνει όταν παίζει ο ΠΑΟΚ. Θα πούμε ότι ο Βασίλης ο Μπατής εχθές όργωσε πάλι, ενώ την Κυριακή στις 7 η ώρα. Πω από τη γλύτουσα σήμερα. Τι, δεν θα σε λέγατε μετά σήμερα, θα περνούσες. Γιαννούλης είσαι. Τέλος πάντων, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θέλω, μίλησε μου λίγο για ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο. Πώς μεταγραφές έκανες, 5 ή 6? Κοίτα, 6 ουσιαστικά είναι οι νέοι παίκτες. Ο ένας δεν πιστεύω να ενεργοποιηθεί, οι άλλοι 5. Ποιος δεν θα ενεργοποιηθεί? Νομίζω ότι και δύσκολα θα προλάβει, γιατί είναι από προετοιμασία, είναι ενεργός 1,5 μήνα. Πώς επιτρέπεται να παίξει, ή είναι. Επιτρέπεται να παίξει ενεργός, μόνο δεν θα είναι έτοιμος. Ναι. Με ΑΕΚ είναι το μάτς της αγωνιστικής. Ο Μίτογλου πού υπέρεψε? Στη Γαλατά. Γαλατά Σαράι. Μ' άρεσε αυτός πάντα, ρε γάμο το. Ο Μίτογλου. Εσύ άρεσε, ναι. Γιατί δεν ξέρεις μπάρα γι' αυτό. Εντάξει. Είναι το γκολ, το έχετε, το συζητάμε, απλά είναι σαν τον πρίγκιπες, είναι μόνο το γκολ. Κάτι ναι. Άλλο δεν μπορεί να κάνει. Ναι, αλλά δεν είναι τυχαία τώρα 10 χρόνια παίζει σε μεγάλα κλαμπ. Εννοείται το γκολ, το έχετε σε top φάση. Άρα θέλει πολύ καλούς συμπαίχτες για να φάνει και αυτός. Για πες μου λίγο για τον αγώνα. Α, για τους παίχτες. Κοίτα. Καλύφτηκες εσύ? Ναι, πάρα πολύ. Περίμενες όλα αυτά? Όχι. Μέχρι πού περίμενες? Δεν περίμενα να κάνει ο ΠΑΟΚ ορθολογικές κινήσεις. Αλλά επειδή έφυγε ο κολλητός μου, μάλλον άρχισαν να δουλεύουν καλά. Ο Μίχελ. Ρε, ο Μίχελ. Τώρα δεν μου λέει κανείς, Σταύρο, ναι, τελικά δίκιο είχες. Γιατί φίλε, όταν κάποιος δεν ξέρει τη δουλειά και κάνει, πώς λοιπόν, ξέρει. Να πω εγώ, έσκασες με αυτόν. Τι έσκασες, φίλε? Έσκασες. Άκουγα, προσωπικά δεν έχουμε κανέναν, φίλε. Καλά, εννοείται. Να μην διαφέρει ομάδα. Και κανέναν δεν λέμε. Απλώς τυχαίνει οι αθλητές και οι παράγοντες και αυτοί να έχουν ονόματα. Δεν μας νοιάζουν τα ονόματα. Απλώς έχουν ονόματα και αυτό αναφέρουμε. Γιατί εγώ για τον Λίνο, αφού αυτός είναι ο νούμερο ένα, άμα ήταν ο Γκος, γι' αυτόν θα έλεγα. Ή οποιοδήποτε. Κοίτα. Εγώ θέλω να πω ένα πράγμα. Ναι. Ότι στο ποδόσφαιρο και στον αθλητισμό γενικότερα δεν αρκεί να είσαι πλούσιος. Εννοείται. Αρκεί να συνδυάζεται αυτό με ποδοσφαιρική λογική. Αλλά, συγγνώμη, μια άνω τελεία. Όταν κάποιος είναι πλούσιος και ασχολείται με τον αθλητισμό, οποιοδήποτε, πρώτα πρέπει να πληρώσει για και να μετά μάθει. Θα μάθει. Ναι, δεν το συζητάμε τώρα. Οπότε έγιναν και αυτά, ναι, στην περίπτωση ξέρεις. Και του ΠΑΟΚ. Ναι, έπρεπε να οριμάσει πολλοί κόσμος. Δηλαδή, έπρεπε να βρουν όλα τα πατήματά τους. Ακριβώς. Πολύ κομβικό ρόλο έχει ένα παιδί στη διαδικασία αυτή. Ναι. Εντάξει. Και να, όπως το λένε, ο Γιώργος Σαββίδης, ο οποίος το καλοκαίρι τα είχε μετρήσει πολύ λάθος τα πράγματα, όντας ενθουσιώδης και θέλοντας να επενδύσει και θεωρούσε ότι τέλος πάντων κάποιοι παίκτες θα κάνουν τη διαφορά, αλλά δεν σκεφτόταν ποδοσφαιρικά. Τώρα πλέον, τι έκανε, τι άλλαξε. Πήγε εκεί, έλα εδώ, τι είσαι, τμήμα σκάουτινγκ ή εκθέσει, α πού είναι. Ναι. Έλα εδώ, coach, εσύ τι θέλει. Ναι, ομάδα. Αυτό σου λέω, ότι πρώτα ναι. Αγοράζει, παίρνει και κάνει λάθη. Και θα συνεχίσει να κάνει λάθη, αλλά τώρα πλέον ελαττώνουν τα λάθη. Και πολύ καλά έκανε και ο πρόεδρο και ο αντιπρόεδρο που είναι ο Ιβάν και ο Γιώργη. Και πλέον τώρα έχουν και αυτή η άποψη, αλλά πρέπει να έχουν ολοκληρωμένε εκθέσει. Τώρα πλέον τις διαβάζουν τις εκθέσεις. Δεν ακούνε κάποιους που τους λέγανε πάρε αυτόν, γιατί έχει όνομα. Πατάνε στο Google, βλέπουν 50.000, 100.000 νούμερο και είναι καλό και καλός παίκτης. Εδώ λοιπόν είχαμε το εξής σκηνικό. Ο ΠΑΟΚ πλήρωσε πολλά. Ναι. Και έφτασε στο κομβικό σημείο του να, άμα χάσει άλλη μία μεταγραφική περίοδο, να φτάσει το καλοκαίρι με έναν πολύ γερασμένο κορμό. Που θα χρειάζεται πολλές αλλαγές. Ναι. Που σημαίνει τι? Ότι ακόμα και το πρωτάθλημα να πάρουμε τώρα, το καλοκαίρι, θα πρέπει να κάνουμε 6-7 κομβικές κινήσεις. Που αυτομάτως σημαίνει ότι θα πηγαίναμε στα παιχνίδια για τους ομίλους της Champions League χωρίς το κατάλληλο επίπεδο συνοχής. Ακριβώς. Ωραία. Ναι. Άρα λοιπόν, το θέμα έχει ως εξής. Ο ΠΑΟΚ λειτουργήσε έξυπνα, γιατί και το στάτους των παικτών που ήρθαν είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, ο Σέρτζιο Ολιβέιρα. Είναι ο καλύτερος χαφ που έχει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς αυτό. Μην το πας εκεί, γιατί θέλω να σε κάνω ερώτηση. Άλλο θα σου πω γιατί. Ναι. Δεν θα γυρίσει να πει κανείς γιατί παίζει αυτός, ήρθε τώρα και εμείς εδώ.
Κατάλαβες. Ναι. Είναι αποδεκτό ότι το επίπεδο του είναι top και θα παίζει. Ναι. Δεν δημιουργεί πρόβλημα στην ισορροπία της ομάδας. Κάτι που έγινε με το Χατσαρίδη το καλοκαίρι. Ναι. Κατάλαβες τι να σου πω. Ο Σβιντέσκι είναι ένα παιδί το οποίο ξέρει ότι είναι 22 χρονών και βγαίνει πρώτη φορά από τη χώρα του. Δεν θα πει τίποτα αν είναι 10 φορές στον πάγκο. Ναι. Θα μπαίνει και θα προσπαθεί να δείχνει κάθε φορά, ωραία, το τι μπορεί να κάνει. Εντάξει. Ναι. Ξέρει δηλαδή ότι από εκεί και πέρα, πάμε παρακάτω. Ο Μίσιτς. Ο Μίσιτς ήταν ένας πολύ καλός παίκτης στην Κροατία. Ναι. Κάτσε λίγο. Στην Κροατία ήταν top παίκτης, είχε φτάσει στο σημείο να παίζει εθνική Κροατίας. Κάποιες συμμετοχές, όχι βασικός δαγκόλ μου, γιατί εκεί στη θέση του έχουν το Ράκετιτς και το Μότριτς και τον Μπρόζοβιτς. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ναι. Δεν χάρηκα πολύ. Ναι. Αλλά πρόλαβε, έκανε 3-4 συμμετοχές στα 23 του. Βεβαίως. Δεν είναι μικρό πράγμα. Ωραία. Και πήγε σε Sporting όπου ήταν ένα ναυάγιο. Δηλαδή, ό,τι όνειρα είχε. Εγκρεμιστήκαν. Γκρεμιστήκανε, ρε φίλε. Ήταν μια επιλογή που δεν τέριαξε στο παιχνίδι του. Ναι. Και έρχεται εδώ τώρα επί δημοσιογραφικού για να πείσει τον ΠΑΟΚ ότι δεν είναι ο παίκτης της Sporting Λισαβόνας, αλλά είναι ο παίκτης της Ριέκα. Ναι. Εντάξει, υπάρχει το κίνητρο. Γιατί ξέρει ότι απέτυχε στη Sporting, αλλά αποτύχει και στον ΠΑΟΚ. Μετά επόμενος δρόμος είναι η Ριέκα. Ακριβώς, πίσω εκεί. Πίσω εκεί, καταλαβες. Άρα λοιπόν του δίνεται μια ευκαιρία και αυτός σε ρολίστα είναι συμβιβασμένος με αυτόν. Δεν έρχεται με ψηλά τη μύτη. Ναι. Ωραία. Πάμε στον Ίγκασον. Ισλανδός, πειθαρχημένη γενικά η Σκανδιναβή. Ναι. Πειθαρχημένη. Άτομα τα οποία έχουν την παιδεία να περιμένουν την ώρα τους, ωραία, να δουλέψουν, θα κάνουν αυτά που θέλει ο προπονητής. Δεν είναι, δηλαδή θα πει προπονητής 4 πράγματα, θα κάνει αυτά 4 πράγματα. Ναι. Ωραία. Τώρα, αυτή τη στιγμή εγώ έτσι όπως τον έχω μελετήσει με το Μαμάτσο και τα άλλα τα παιδιά εκεί στο Ριπρές, ωραία, δεν είναι, πώς θα το καταλάβεις, δεν είναι έτοιμος να χωθεί ανάμεσα σε Βαρέλα Κρέσπο. Γιατί αυτή είναι δεδομένη. Άρα είναι μελλοντικός. Θα είναι μια λύση από τον πάγκο, θα έχει κάρτες ο Κρέσπο, ρε αγόρι μου. Ναι, ναι. Ναι, ξεκινάει την αφετηρία ότι είναι, αυτή, είναι η πρώτη άμυνα στην Ελλάδα. Η 7 γκολ έχει φάει σε 17 παιχνίδια, 18. Ναι. Ωραία, δεν μπορώ να μπω τώρα. Αλλά δουλεύοντας, θα πρέπει να φτάσω στο επίπεδο τους και να γίνω καλύτερος. Ναι. Και εκεί υπάρχει. Έχει τα φόντα. Ναι. Είναι 31 οι δύο οι στόπερ, στα ναι. 32 ο Κρέσπο και αυτός είναι 25. Που τα στόπερ από τα 25 και μετά αρχίζουν και δείχνουν. Γιατί είναι αυτό θέση... δεν τα πιστεύουμε τι ηλικίε, τέλο πάντων. Εκτός αν είναι top talento, ρε φίλε. Εντάξει, φίλε, είναι δεν υπάρχει. Τι τη 25 γυρνάει το κλικ και παίζει άμυνα ή ξέρει τι όχι, να κάνει. Όχι, ρε φίλε, αλλά. Δεν το. Αυτό είναι. Εντάξει, αυτό είναι για κάποιον. Είναι ο τελευταίο που είναι στο παιχνίδι. Δηλαδή είναι η τελευταία ζωή. Άρα τι παίζει μέχρι τα 25 του χρόνια. Θα είναι πιο επιρρεπή. Το συγχωρούμε, είναι ταλέντο και μετά είναι επαγγελματία. Είναι πιο επιρρεπή στο λάθο. Έλα μόνο και το 25 τι είναι το. Κυρνάει το κλικ και δεν κάνει λάθο. Με πολλά παραδείγματα. Ναι. Εντάξει, αλλά δεν είναι. Δεν μπορεί να εξηγήσει αυτό το πράγμα. Μπορεί να εξηγήσει να πει ότι στα 25 του, στα 23 του, μιλάμε για το όριο, στα 23 του είναι, θα σου κάνει και 5 χαζομάρε. Ενώ στα 26 του δεν θα τι κάνει 5 χαζομάρε. Όχι, αλλά αν είναι καλό ο παίκτη από τα 28 και μετά. Αν είναι καλό ο παίκτη από τα 18, είναι παιχτάρα. Δεν είναι σε στόπερ, Γιάννη. Γιατί δεν είναι θέμα στόπερ. Είναι καταλαβαίνω τι λες, αλλά άκουγε. Δεν μπορεί να βάλει στα 25, δηλαδή και στο μπάσκετ γυρνάει κάτι μπουφι και δεν λένε. Είναι ίδιο το μπάσκετ. 28 με 32 είναι το καλύτερο. Και άμα πει 32, παίζει το καλύτερο μπάσκετ. 28 με 32. Τι παίζει το καλύτερο μπάσκετ, ρε φίλε. Τέλο πάντων, για όλα τα θέματα υπάρχουν παραγωγικέ ηλικίε, αλλά το 23 είναι τραβηγμένο. Η καλύτερη ηλικία και η πιο εγκεφαλική ηλικία είναι από τα 26 μέχρι τα 30 σου. Μετά από τα 30 αρχίζει πέφτει το σώμα σου και δουλεύει το μυαλό σου. Μέχρι τα 30 κανένα αθλητή σε κανένα παγκόσμιο άθλημα δεν σκέφτεται με το μυαλό του. Σκέφτεται με τα προσόντα του. Πάμε παρακάτω. Ναι. Εντάξει. Ο Ίγκασον λοιπόν ξέρει αυτή τη στιγμή ποιο είναι το στάτου του και ότι υπάρχουν δύο που πρέπει να ξεπεράσει. Ναι. Εντάξει. Και κλείνουμε με τον. Ποιον δεν είπα, Σβιντέσκι είπα. Α, ο Γιαννούλης. Εδώ είμαι. Ναι. Ανυψιός μου. Ναι. Ο οποίος έχει περάσει το αγροτικό του.
Έχει έναν ρόλο ξεκάθαρο, δηλαδή είναι ο παίκτης του rotation στα back. Ναι. Πρέπει να ξεκουραστεί ο Βιρίνια, μπαίνει ο Γιαννούλης. Πρέπει να ξεκουραστεί ο Μάτος, μπαίνει ο Γιαννούλης, ή να πρέπει ο Βιρίνια δεξιά. Ναι. Εντάξει, όλοι έχουν έναν ρόλο. Δεν πήρα αυτοί οι τρεις είναι, είναι για δύο θέσεις. Ναι. Ο Μάτος, Γιαννούλης, Βιρίνια. Ναι, είναι τρεις παίκτες για δύο θέσεις. Για δύο θέσεις. Και υπό συνθήκες μπορεί να χρειαστεί να πάει ο Κρέσπο δεξιά. Όχι, όχι, δεν το αλλάζει αυτό. Ναι. Άσο Τόσκα, ποτέ δεν μ' άρεσε αυτό. Προσωπικό. Δεν σου λέω, άμα δεν έχει λύσει, ρε φίλε, γιατί μπορεί να δει και τι παξίλο. Για αυτή τη στιγμή. Ναι. Ωραία, τώρα που έχει τον Ίγκασον, μπορεί να πάει ο Κρέσπο δεξιά, άμα χρειαστεί σαν παιχνίδι ειδικών συνθήκων. Στο, ναι. Από το 70 μέχρι το 90, κάτι σε αποτέλεσμα, αγόρι μου. Ναι, σηκώνει ναι. την μπάλα ο αντίπαλο πολύ. Θε εσύ να δυναμώσει την αμυνά σου. Βάζει ένα στόπερ που έχει αθλητικά προσόντα ψηλό και τραβά τον Κρέσπο στα δεξιά. Που δεν είναι καλό στο ψηλό παιχνίδι. Ναι. Εντάξει. Συμβαίνει. Ακριβώς. Τώρα πλέον όμως όλες οι κινήσεις, ένα γκρουπ ομάδας, ξέρεις και εσύ πολύ καλά, ότι δεν είναι εύκολο για ένα προπονητή να δεχτεί 5-6 παίκτες Γενάρη. Είναι λάθος. Πιστεύω κανένας δεν θέλει. Ναι. Είναι λάθος. Αλλά γίνεται πιο εύκολο όταν έχει ποδοσφαιρική λογική. Τι να του πει γιατί πήρε το Γιαννούλη. Αφού έχει δύο μπακ, πρέπει να πάρει ένα τρίτο. Ναι. Για να αλλάζουν. Γιατί πήρε το Σβιντέσκι. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Άμα έχει τέσσερα μπακ και πα και παίρνει πέμπτο μπακ. Ναι, είναι πρόβλημα. Εκεί είναι, είναι πολύ πιο μεγάλο πρόβλημα είναι από το πρόβλημα. Να έχει για τρεις παίχτες. Και να φοβάσει τον τραυματισμό. Τουλάχιστον μια δικαιολογία. Ναι, υπάρχει και η άλλη παράμετρο που όντω στα κεντρικά χαφ που είναι πολλοί οι παίχτες. Αυτή τη στιγμή στο δυναμικό του ΠΑΟΚ είναι ο Μαουρίτσιο, ο Σέρχιο Ολιβέιρα, ο Μίσιτς, ο Σάχοφ, ο Κάνιας, ο Βέρμπλουμ και ο Μπαλογιάννης. Είναι 7. Ναι, όμως. Σάχοφ, Κάνιας δεν έχουν συμβόλαιο. Γιαννούλης Μπαλογιάννης. Ναι, ναι, ναι. Έλα. Ναι, ναι, ναι. Σάχοφ, Κάνιας τελειώνει το συμβόλαιο του στο καλοκαίρι. Βέρμπλουμ είναι τραυματίας. Και με Μπαλογιάννης... αυτό τι γίνεται, τι νεότερα έχουμε. Ναι. Δεν θα χάσει τη χρονιά, τελείωσε. Πάω από αχίλιο τένοντα. Ναι, δεν γίνεται. Και από το πουθενά τώρα μιλάμε, εντάξει. Ναι. Από πουθενά. Δεν υπάρχει. Ακολοπέχνετο τώρα στην Ιβαριά. Θα μπορούσε ο Πάκο να το πάει στο σβηστό κτλ. Από την άλλη, βέβαια, ναι. δεν θα έπαιρνε το Σέρτζιο Ολιβέιρα. Λοιπόν, επειδή έχει πάει 9 η ώρα, θέλω να σου κάνω μια φοβερή ερώτηση, πολύ δημοσιογραφική, ρε παιδί μου, πολύ Χατζηνικολάου. Γεια σα, κύριε Νίκο. Σε κάνω τώρα αυτή την ερώτηση. Θα πάμε καπάκι στο διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα την απαντήσεις. Πόσο δίνει να ξεχάσουμε την ερώτηση? Μηδέν, γιατί τη θυμάμαι, τη σκέφτομαι εδώ και 5 λεπτά και τελικά είμαι πολύ μεγάλος. Λοιπόν, θα την ξεχάσεις, Γιάννη. Σε κάνω την ερώτηση τώρα. Θα ναι. την ξανακάνω μόλις επιστρέψουμε. Έχεις και ένα τρίλεπτο, τετράλεπτο να τη σκεφτείς. Ποτέ να μην απαντάω κατευθείαν. Όχι, δεν θέλω να απαντήσεις. Είναι έξυπνη, είναι ωραία ερώτηση. Πω, τώρα ανατρίχιασα. Αισθάνεσαι συγκινημένος. Λοιπόν, να καλέσουμε το ΕΚΑΒ. Τώρα τι έχουμε, 1η Φεβρουαρίου. Η ερώτησή μου είναι, θέλω να μου πεις, να μου δώσεις την εντεκάδα. Την τέλεια εντεκάδα, μα όλους αυτούς τους παίκτες που έχει σήμερα ο ΠΑΟΚ, ότι σε δύο μήνες από τώρα, δηλαδή μάλλον 1η Απριλίου, παίζουμε τελικό κυπέλλου. Ένα παιχνίδι. Θέλω να σκεφτείς όλους τους παίκτες που έχει ο ΠΑΟΚ και με τους καινούριους, τους σημερινούς τώρα, με όλους που έχει σήμερα ο ΠΑΟΚ, να μου πεις με ποια εντεκάδα κατεβαίνεις τελικό κυπέλλου, ρε παιδί μου. Ένα παιχνίδι για το τελικό κυπέλλου. Αλλά να είναι αυτοί όλοι υγιείς, να είναι όλοι. Ναι. Να είναι όλοι γυμνασμένοι. Όχι, αυτοί οι 11 καλύτεροι παίκτες, αυτοί οι 11 συνδυάζουν καλύτερα τα χαρακτηριστικά τους. Όχι, όχι, θα μου πεις αύριο έχουμε τελικό, ρε παιδί μου, ναι. αλλά έχει περάσει. Δηλαδή είναι όλοι γυμνασμένοι, είναι όλοι 100% ναι. χωρίς τραυματίες. Θέλω να μου πεις την εντεκάδα που θα κατεβάσεις στον τελικό. Εντάξει. Πες μου, δεν είχα μάτι ερώτηση. Ναι, ναι. Πάμε στο διάλειμμα, γιατί νιώθω πολύ Χατζηνικολάου. Μακρό, έλα. Μακρό, ρε. Και ο Λορέντζο ακόμα χειρότερο. Ο αδερφό του, τα φιλιά μου. Φιλιά μου, τα παιδιά. Ωραίοι. Λορέντζο Κόπλο, ωραίο. Λοιπόν, τη σκέφτηκε την ερώτηση. Ναι, εγώ ξέρω την εντεκάδα που θα ήθελα. Ε. Να ξανακάνουμε λίγο την ερώτηση. Ναι. Για όσου τώρα συγχρονιστήκανε. Ρώτησα τον εδώ το coach Stavros Kokkas, DJ. Α, έχω κι άλλο να πω. Για τον DJ Λίκη σου. Δεν ήμουν καλός. Σαν άσε τις μουσικές, δεν ακούμε τις ίδιες. Προχθές, ναι. την Τρίτη, ναι.
Είχε στο Dogs που είναι στη Σβόλο ένα εκεί στον Νίκο, στον πρώην ξάδερφό μου. Στο Bulldogs συγγνώμη. Ναι. And the Beast. Ναι. And the Beast. Ναι. Είχε, πώς το λένε, βραδιά DJ Κόλκας. Κανονικά. Κανονικά. Ξέρω τις μουσικές που δεν τις ακούς, ρε φίλε. Έπαιξε τις μουσικές που μου αρέσουν. Αυτές είναι οι μουσικές, με αυτές μεγάλωσα. Βασίλη, πρέπει να το βλέπεις σε μια γωνία, φίλε. Έβαλε ένα τραγούδι 11 λεπτά. Ένα αυτό τραγούδι 11 λεπτά. Ψέματα, ρε, μέχρι 6 λεπτά ήταν. 11 λεπτά ένα τραγούδι. Το οποίο, το οποίο γκάζωνε, έσβηνε. Γκάζωνε, έσβηνε. Γκάζωνε. Τα ήξερα και τα είναι, 4 ρε, τραγούδια. Όπως πρέπει να είναι. 4 τραγούδια σε ένα ήταν αυτό. Όχι, όχι. Το μεγαλύτερο που έβαλα ήταν αυτό που ήξερες εσύ, επειδή είδες πρόσφατα τον Bohemian Rhapsody και ήταν τον Bohemian Rhapsody. Όταν άκουγα εγώ αυτό, εσύ δεν υπήρχε. Είμαι πιο μεγάλο σε ηλικία από σένα. Είσαι πιο μεγάλο, εγώ ήμουν στον Καναδά. Δηλαδή μεγαλώσαμε με τους Queen. Και τι σημαίνει αυτό που στον Καναδά, ρε. Μεγάλωσαμε με τους Queen. Πήρες πιο γρήγορα CD. Λοιπόν, θα τι? Το βάλουμε τώρα και στις 10 παρα 10 θα τελειώσει το τραγούδι. Το Γιαννούλη. Κάντε την ερώτηση. Δεν το ξέρετε. Είναι το «Μαμά». Μετά που είναι γκαζωτά, τον έλεγα εγώ «Μπιλί, ωραίο τραγούδι και αυτό το ξέρω». Και γέλαγε. Να πούμε ότι ήρθαν όλα τα πιπίνια της Θεσσαλονίκης να τον δούνε. Είχαμε 80% γυναίκες μέσα. Η πιο μικρή ήταν 47,5 χρονών. Λες ψέματα. Εντάξει, ήταν... Ήρθαν όλα... Οι θαυμάστριες μου, οι παραδοσιακές. 47,5 χρονών. Η πρώτη σειρά στο μπαρ. Οι άλλες ήταν μικρότερες ηλικία. Κάτσε. Α, να πάμε στην ουσία. Είχε 80% γυναίκα μέσα. Έτσι κι αλλιώς έχει. Όχι, όχι, φίλε. Και εγώ είχα να δω τέτοιο μαγαζί. Έχει όντως. Με υπηρετηρεί τον ημού. Έχει όντως, όντως και ποιοτικό. Και ποιοτικό. Να δω μαγαζί που δεν ήταν solo γαμπρί μέσα. Και καθημερινή. Ναι, αλλά πώς ξέρουμε. Τρίτη. Ο DJ ήταν ένα κίνητρο για το θηλυκό κόσμο. Τι γελάς. Θα μου φύγει το. Βγάλε το Μακρόπουλο και βάλε αυτό το τραγούδι που είναι 11 λεπτά του Κόλκα, το Μάμα. Το Bohemian Rhapsody, λέει. Βάλε, βάλε ευκαιρία. Το Bohemian Rhapsody, άγχο εδώ, Bohemian Rhapsody. Ωραία, τι ερώτηση έκανες εγώ. Η ερώτησή μου είναι... Αποθέωσε μέσα την Τζέι. Είσαι δυναμίτης, ναι, θα δώσω συγχαρητήριά μου. Ήσουν καλός. Ναι. Έγινε χειραψία, παραδέχομαι. Ναι. Νόμιζα θα έπαιζε αυτές τις, αυτά που τα grunge, τα lunch, πώς τα λες. Έπαιξε και λίγο από αυτά, ναι. Ναι, εκεί σταμάτησε η παραγωγή, σταματήσε να παραγγέλανε και κοιόντουσαν, δεν τα ήξερε κανένας. Μόλις έβλες τις ροκές, τις ωραίες, τις δυναμικές, τις μπαλάντες, αυτά όλα, κουνήθηκε, χορεύαν όλοι, είχαν το ποτό στο χέρι και κουνούσαν δεξί γόνα, το ξέρεις αυτό το και λίγο κόλλο, δηλαδή και κουνιόντουσαν όλοι. να πούμε, περάσαν φανταστικά. πρέπει να σε βάλουν και ένα μικρόφωνο να λες και την ιστορία του κάθε τραγουδιού. Όχι, να λέω τα δικά μου. Δεν, χωρίς μικρόφωνο που πας, δε φίλε. Να πούμε ότι ήταν μια ωραία βραδιά. Και πάμε στην ερώτηση, γιατί κρέμονται όλοι οι παοξίδες. Έχουμε τώρα προπονητή, τον Σταύρο τον Κόλκα στον ΠΑΟΚ. Έχει αυτό το υλικό, καινούργιοι, παλιοί, νέοι αυτοί, είναι όλοι σούπερ κατάσταση και έχεις τώρα την πονοκεφαλιά. Ποια θα είναι η δεκάδα σου, παίζεις τελικό με Ολυμπιακό. Παίζεις, ας πούμε... 4-2-3-1, δεν αρέσει το σύστημα. Ό,τι θέλεις. Ονόματα θέλω εγώ, μην μου λες θέσεις και αυτά. Όχι, θα λες όνομα και θέση. Ξεκινώ, Πασχαλάκης, Μάτος, Βαρέλα, Κρέσπο. Περίμενε ρε, έναν ένα, περίμενε ρε. Λοιπόν, τερματοφύλακα. Πασχαλάκη. Πασχαλάκη. Δεξιά. Μάτος. Μάτος. Αριστερά. Βιερίνια. Ναι, Βιερίνια. Κέντρο άμυνες, Κρέσπο και Βαρέλα. Δεν αλλάζει. Αυτοί που παίζουν, αυτοί που παίζουν τώρα. Είναι όλοι 100%, είναι όλοι σούπερ. Ναι, είναι... ναι, δεν ωραία. Δεν κέντρο. Ωραία. Κέντρο. Σέρτζιο Ολιβέιρα. Πού? Ένας, δύο κεντρικοί χαφ παίζουν. Ναι. Σέρτζιο Ολιβέιρα και εδώ είναι το μεγάλο. Αυτή είναι στο κύκλο. Ναι. Στη σέντρα, στο κύκλο. Ναι, ναι, ναι. Για να καταλάβω. Εγώ θα παίξω με Καντουρί και όχι Μαουρίτσιο. Δηλαδή. Ολιβέιρα. Ολιβέιρα, Καντουρί. Καντουρί. Όχι Μαουρίτσιο. Ωραία. Εντάξει. Πλαϊνή. Δεκάριο Πέλκα. Δεκάριο Πέλκα. Ναι. Δεξιά του. Ο Λιμνιός, γιατί καλύπτει τον Μάτος. Ενώ ο Ζαμπά, παρότι είναι σε καλύτερη κατάσταση ο Ζαμπά τελευταία. Είναι όλοι τέλειοι, μην μου λες. Ναι. Λόγω χημίας θα βάλω το Λιμνιό. Αριστερά τον Πίσε. Ναι. Και στην κορυφή τον Ακπόμ. Δηλαδή, οι άρα τι πήρες μου... πέντε παίχτες. Γιατί φίλοι υπάρχει rotation. Τετάρτη την άλλη παίζω κύπελο.
πριν παίξει με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, από όλους τους παίκτες, μόνο τον Ολιβέιρα. Από αυτούς που ήρθαν, μόνο τον Ολιβέιρα και τον Καντουρί θα τον αλλάξω θέση. Γιατί κολλάει με τον Ολιβέιρα. Είναι πιο γρήγορος ο Ολιβέιρα και είναι πιο έξι ο Ολιβέιρα. Πάει καλύτερα στα μαρκαρίσματα. Ο Καντουρί για μένα είναι το καλύτερο οχτάρι που έχει ο ΠΑΟΚ. Και δεν παίζει ποτέ στο 8. Τώρα μπήκε την Κυριακή στο γήπεδο. Ναι. Ωραία, με το που έκατσε κάποια μέτρα πιο πίσω, βρήκε τον διάδρομο, πλάγιασε λίγο, πήγε από τα αριστερά, σήκωσε το κεφαλάκι του και τον γκολ όλο είναι δικό του. Το έχει δει τον γκολ. Ναι. Είναι αυτός που βγάζει την παλιά στο μάτι. Ναι, ναι, ναι. Θέλει γήπεδο, Καντουρί, γήπεδο. Δηλαδή, γήπεδο. Όλοι οι παίχτες, τέλει αυτό, έχει μόνο μία αλλαγή. Δύο ουσιαστικά και ο Καντουρί. Καντουρί συνήθω παίζει έξω αριστερά. Δηλαδή, βγάζει το δικό μου του Μαουρίτσιο και βάζει τον Καντουρί μέσα. Δεν με χαρέμενα Μαουρίτσιο, αλλά όταν θα είναι καλά όλοι, ναι. θα άλλαζα το δίδυμο αυτό. Ναι. Το Κάνια Μαουρίτσιο, το Σάχοφ Μαουρίτσιο κτλ. Κτλ. Και θα έβαζα. Ωραία. Σέρχιο Ροδρίγκες με Καντουρί. Και ακόμη στην κορυφή. Ακόμη στην κορυφή είναι. Μέχρι να δείξει ο Σβιντέρσκι ή κάποιο άλλο ότι είναι καλύτερο. Θε με μιλάμε, ο ακόμη είναι καλύτερο. Και πιστεύω θα είναι μέχρι το τέλος. Ξέχωρα αν το μυαλό του σκοτεινιάζει καμιά φορά. Μάλιστα. Mm-hmm. Φίλε, τα πράγματα είναι απλά. Νομίζω ότι κοίτα, είναι έκπληξη για τον Λουτσέσκου, ναι. που βάζει τους καινούριους. Δεν είσαι ο Λουτσέσκο, εσύ είσαι ο προπονητής. Εσύ δηλαδή. Εγώ θα έκανα αυτό που σου είπα. Τυφλά. Μάλιστα. Και στην Ελλάδα δεν βλέπω να χάσω από κανέναν με αυτούς εδώ που λέω. Δεν τους βλέπω τους άλλους. Όταν σου λέω δεν τους βλέπω, δεν τους βλέπω. Μάλιστα. Απλά θα έχω δύο κεντρικά χάφτα, τα οποία θα μπορούν να πάρουν την μπάλα και να φύγουν κάθετα με την μπάλα. Κάτι το οποίο δεν μου το προσφέρει κανείς από αυτούς που έχω τώρα. Και ξέρεις τι σημαίνει φεύγω κάθετα με την μπάλα. Δημιουργώ ανισορροπία, ναι. στην αντίπαλη άμυνα. Θα βρω τον διάδρομο. Θα τους αναγκάσω να έρθουν πάνω μου. Θα βρω. Αν έχω ποιότητα, θα βρω λύσεις που είναι στο ένας με έναν. Εντάξει. Ναι. Θα μπορώ να παίξω το 1-2, να μπούμε στην περιοχή. Θα μπορώ να κάνω χίλια δύο πράγματα. Για μένα η επιλογή του Σέρτζιο Ολιβέιρα είναι η πιο top επιλογή που θα μπορούσε να έχει η ελληνική ομάδα αυτή την περίοδο. Και με απελευθερώνει για να δω τα πράγματα πιο με λιγότερο άγχος. Εγώ για να καταλάβεις τι καψούρα τον έχω αυτόνα, θα τον έπαιρνα και αύριο στην αποστολή. Με μία προπόνηση. Και μία αύριο δύο. Γιατί να μην τον πάρει. Γιατί εντάξει τώρα με δύο προπονήσεις θα. Αλλά υπάρχει και η άλλη παράμετρος ότι ας πάρει 20 για να είναι ο παίκτης Τσίτα. Να μπαίνει στο κλίμα. Ναι. Γιατί πιθανότατα με τον Ολυμπιακό να παίξει φίλε. Δεν είναι απίθανο δηλαδή. Ειδικά όσο κάνει ένα τραυματίας και έχουμε αργό δίδυμο κεντρικών μέσων. Δηλαδή όλο το ζουμί την Κυριακή είναι το πόσο ΠΑΟΚ θα καταφέρει να μην εκτεθεί αμυντικά έχοντας ένα αργό δίδυμο κεντρικών μέσων όπως είναι το Σάχοφ Μαουρίτσιο. Αν ο ΠΑΟΚ δεν εκτεθεί εκεί πέρα, τότε θα την κάνει την ΣΑΕΚ. Μάλιστα. Έτσι πιστεύω. Εγώ περίμενα να σου πω περισσότερες αλλαγές. Όχι, ρε. Εγώ δεν είμαι από τους. Άκου να δεις. Εγώ δεν είμαι τζάνκι των μεταγραφών. Ναι. Δεν είμαι δηλαδή, πήραμε 10 τι ωραία, πήραμε 10. Και πάλι θεωρώ ότι το νούμερο των μεταγραφών είναι μεγάλο για Γενάρη. Απλά επειδή χάσαμε τις προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους. Τα κάναμε όλα μαζί τώρα. Τα κάναμε όλα μαζί, φίλε. Αλλά και πάλι έτσι όπως τα κάναμε δεν επηρεάζει πιστεύω την καθημερινότητα της ομάδας. Πλην ενός κομματιού που ο Λουτσέσκο θα πρέπει να εξηγεί και 5 πράγματα παραπάνω για το πώς γίνει μια άσκηση. Αυτό τίποτα. Καλά, αυτό το με εξήγησε. Ναι. Όλοι έχουν κάνει όλες τις ασκήσεις. Νομίζω ότι κάτι προπονητής βγάζει ανακαλύπτει κοινές ασκήσεις. Όχι, δεν είναι. Όλοι έχουν κάνει ένας τα πάντα. Ξυσολόγη. Όχι, ο Πιτσιρικάς που είναι 22 χρονών δεν έχει κάνει τα πάντα. Α, με τις ηλικίες. Στην Καγκελόνια έπαιζε, δεν έκανε τα πάντα. Έκανε μια συνέντευξη τι, σήμερα. Δεν είχε προπονητές εκεί πέρα αυτό δεν έκανε. Τι εικόνη, δεν υπάρχουν μπάλες, δεν υπάρχουν, δεν σουτάρει πασάρι, κεφαλιές. Αυτά είναι. Τι λες, μωρέ. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εγώ έχω δει 17 προετοιμασίες, φίλε. Υπάρχει προετοιμασία που η μία με την άλλη δεν έχει καμία σχέση. Καλά, εννοείται αυτό δεν έχει καμία σχέση. Αλλά δεν, υπάρχει, δεν είναι ότι οι ασκήσεις. Αλλά είναι έχουν... φυσιολόγιο. Υπάρχουν 50.000 ασκήσεις. Διαλέγουν 100 και αυτές κάνουν. Ναι, άλλο δίνει έμφαση στο. Ναι, αναλόγως με τι παίκτες έχεις, με αυτές θα κάνεις. Δεν σημαίνει ότι δεν τις έχουν ξανακάνει. Αν έχεις παίξει 10 χρόνια ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, οτιδήποτε, όλα είναι. Χώρος είναι. Μαθηματικά είναι. Είδες 11 λεπτά τραγούδι, ακόμα παίζει.
6 λεπτά είναι. Τι 6 λεπτά, 9 και 7 μπήκαμε και 25 είναι. 6 και 9 δευτερόλεπτα δεν είναι. Τι? Δεν ακούω, το έχεις τέρμα κλειστό. Βγάλε τα ξένα, άντε ρε, πήρες φόρα και εσύ μαλλιάς από τα Lidl. Κουρεύτηκε ρε. Αυτό, κουρεύτηκε και 4 μήνες κουρεμένος και πρώτον βάφει τα μαλλιά, αυτός δεν υπάρχει. Όχι ρε. Πόσο χρονών είσαι, Μπίλη? Βάφει τα μαλλιά ρε. Πόσο χρονών είσαι? Δεν είμαι μεγάλος ρε. Τι δεν είμαι μεγάλος, 39 χρονών είναι. Με το 4, σαν το μαμά του, το ίδιο σε μπάν φοράνε. Με το 4, το 4. Μην κάνεις το χάζον, το 4, το νούμερο. Όλοι το 4 είναι. Ή δεν έχει άγχος? Τι άγχος να έχεις? Τι άγχος να έχεις? Ένα κιλό μέλι. Μάλιστα. Με αυτά και με αυτά λοιπόν, σου έλυσα τις απορίες. Μου έλυσε τις απορίες. Ναι. Περίμενα πιο πολλές αλλαγές, να σου πω την αλήθεια. Όχι, φίλε, δεν είναι. Αλλά ανέβασες τον Καντουρί πιο πάνω. Πιο πίσω. Τι πιο πίσω? Τον πήγα στο 8 από το εξτρέμ που είναι. Τον πήγα στο. Στα κεντρικά. Άκουρε. 4 η άμυνα. Ναι. Εγώ το, ο Κατουρί κανονικά το σύστημα είναι 4, 2, 3, 1. Ο Κατουρί παίζει αριστερά στα 3, στο 3. Ναι. Εγώ τον πήγα στο κέντρο, έναν από του 2. Στο 2. Τον πήγα πίσω. Πέταξα πάνω. Α, τον Μπίσεσβαρ πέταξα πάνω. Αριστερά τέσσερα. Πήγα τον Μπίσεσβαρ. Ωραία. Και Κόρκα και Μπίσεσβαρ μαζί. Κόρκα. Πέλκα. Ναι, εννοείται ότι Πέρκα και Μπίσεσβαρ μαζί. Ναι. Δεν το προτιμάει όμω ο Λουτσέσκο αυτό, Μα τερματίε τον Πέρκα, πού τον προτιμάει. Πέρσι όλη χρονιά έτσι το έπαιξα. Ήταν τερματίε ο Πέρκα. Γι' αυτό δεν έπαιζε. Γιατί πέρσι έπαιζε ο Μπίσεσβαρ πολύ. Αριστερά. Ναι, ρε. Δεν έπαιζε πολύ, ρε. Το μη βάζει τα μπέρα τώρα, σου δίνω στο δεξιό. Δεν έπαιζε πολύ, ρε φιλέ. Θα μου πει αν έπαιζε ο Μπίσεσβαρ, όχι μόνο. Δεν έπαιζε όλα. Πριν μπορεί στο τέλο να που θυμάστε εσεί οι δημοσιογράφοι του τελευταίου δύο μήνε, όλη τη χρονιά. Τον, δεν νομίζω να έπαιζε. Γιατί τότε θυμάμαι που λέγανε. Ναι, πιο λίγο. Δεν εξάμεινο. Γιατί το λέγανε που είχε πάρει και κιλά και είχε, δεν είχε πάρει κιλά. Πάντα έτσι είναι το σώμα του. Πώς έχει μεγάλο σώμα. Δεν είναι για πολλά παιχνίδια σερή. Είναι, δεν είναι αθλητικό. Ο Μπίσεσβαρ και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό. Πάω στα μικρά παιχνίδια από το ρυθμό του Μπίσεσβαρ. Στα μικρά και που έχει κλειστές άμυνες. Γιατί έχει τον τρόπο το κουβαδάκι. Βέβαια. Mm-hmm. Έχει, ναι, mm-hmm. Αλλά έχει και μπροστά και τον Μπρίοβιτς που ό,τι τον έδινε, το κάρφωνε ο άλλος. Περισσότερα νούμερα έχει τώρα, Μπίσεσβαρ. Καλά, εννοείται έχει περισσότερα νούμερα γιατί εκτελούν, σκοράρουν και άλλοι παίχτες. Mm-hmm. Ενώ μέχρι τώρα γιατί... μόνο 90% ήταν. Όχι, 90-70% ήταν ο Μπρίοβιτς και μετά το 30% ήταν όλη η υπόλοιπη ομάδα. Και τώρα ναι, πιστεύω τώρα είναι. Υπάρχει κίνηση. Υπάρχει παντού κίνηση. Mm. Ναι, αλλά άμα τον έλεγε στο Λουτσέσκο τι προτιμάσαι από την πρώτη μέρα. Τα σου ήταν να έχω τον Μπρίγκοβιτς μπροστά. Όχι, δεν το έλεγε. Με τίποτα. Θα μου πεις εσύ τι λέει, εγώ μιλάω μαζί του. Τι, πάρε το τηλέφωνο και πέσω, πέσω ψηλός. Είχε θέμα από ο Μπρίγκοβιτς, δεν ήταν συνδυαστικός. Αλλά μετά τον άρχισε τα παστελόν, του πεκιάστηκε. Αυτό λέω. Ότι... Έτσι πάει. Αλλά προτιμάει ένα κινητικό παίχτη από ένα στατικό. Γιατί φίλε, όλα τα παιχνίδια που είναι κλειστά. Λες, όλα τα μικρά όμως ο Μπρίγκοβιτς θα πήρε τα μάτσα. Και μεγάλα πήρε ο Μπρίγκοβιτς. Ναι, έτσι όπως είναι φέτος. Τα πρωταθλήματα κερδίζονται από τα μικρά μάτς. Mm. Τα ντέρμπι είναι πάντα ντέρμπι. Πόκ δεν έχει μισή έχει απώλεια. Τρία σκορ. Τρία, πώς το λένε. Άσο, διπλό, χ. Τα ντέρμπι. Mm. Ενώ όλα τα μικρά μάτς πρέπει να είναι όλο νίκες. Mm. Αυτό που έκανε ο Πάοκ. Αυτό έκανε. Που κάθε χρόνο αυτό δεν έκανε. Έχανε ένα-δύο μικρά μάτς και δεν έπαιρνε τα πρωταθλήματα. Τέλος πάντων, πάμε και στο τελευταίο μας διάλειμμα. Ναι, ναι, ναι. Και επιστρέφουμε. Δημήτρη, θα μιλήσει για μπάσκετ ο Γιάννης. Λοιπόν, έχουμε το All-Star Game. All-Star Game θα και μας θα πει... μιλήσω για. Θα μας πει έχω της... παίξει σε 6 All-Star Game. Θα μιλήσει για 5 στην Ελλάδα και ένα ευρωπαϊκό. Ναι. Βασιλιάς του κόσμου. Για μένα γράφει το κομμάτι. Για σένα είναι γραμμένο. Για μένα εδώ. Να γίνω δήμαρχος. Πιέζομαι. Πιέζεσαι. Ναι, έχω κατέβει όλοι. Είναι και εσύ πολιτικός. Δεν είναι πολιτικός, άλλο η τοπική αυτοδιοίκηση δεν είναι. Δημαρέλο είπε θα κατέβει. Θα κατέβει. Θα στηρίξουμε Δημαρέλο. Αδερφός. Αν και Ηρακλειδέας ή αδερφός. Στο ψηφοδέλτιο του Λεκάκη είναι που είναι φίλος και αυτός, του Πέτρος και ο Γιώργος Δημαρέλος. Φίλοι μας είναι, εντάξει, θα στηριχτούν. Βέβαια γίνεται σφαγή, παίζουν τρελά ποσά δεξιά και αριστερά, μαθαίνω. Άντε. Πληρώνουν τον κόρο τους όλοι για να δουν ποιος θα βγει στο τέλος. Ναι. Ναι. Όχι οι συγκεκριμένοι, γιατί δεν έχουν οι συγκεκριμένοι αρκετά. Σίγουρα θα έχουν και αυτή μια χρηματοδότηση, αλλά δεξιά-αριστερά γίνεται μακελιό. Ειδικά είναι το πουλο, μαθαίνω σολάρι. Έμαθα ότι έκανε ένα
πώς το λένε, ένα πάρτι μέσα στο, πώς το λένε, στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, το πρώην αυτό, πώς το λένε, και ξέχασα να βάλει στιθόδεσμο. Αν έχει τα προσόντα, καλά. Και έκανε, έκανε έτσι και σχολιάστηκε. Γιατί μας στέλνει μια φωτογραφία που σχολιάζει. Ναι, αυτό λέω, μόλις μου το είπαν. Ωραία είναι, ωραία είναι, μ' αρέσει η γυναίκα. Σαν δήμαρχος δεν ξέρω, αλλά σαν γυναίκα έδινα. Έδινες. Όχι. Γιατί? Όχι. Έχεις δώσει ποτέ υπουργό? Αμηνής. Τι να δώσω? Υπουργός είναι, φίλε, από μόνο του. Σου κάνει. Δεν ρωτάω. Σου κάνει ένα κλικ. Όταν βλέπεις μια ωραία γυναίκα, δηλαδή γι' αυτό πάτε, τι δουλειά κάνεις? Όχι, το έδινα, σκέφτηκα. Αλλά άμα μάθω ότι είναι και υπουργός και μ' αρέσει και όλες, έδινα παραπάνω. Για μου τα υπουργεία. Έχει να λες κάτι τέτοια. Δηλαδή, πώς θα σου καταλάβεις, εγώ μου, αν τα 8 ποιοτικά μου λεπτά μπορεί να γίνουν 16. Επειδή είναι υπουργός. Ναι, μπορεί και 20. Σιγά, ρε. Ναι, 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 φίλε. Σιγά. Ναι. Πάντως δεν το είχα ποτέ αυτό στο. Εγώ τα έχω αυτά, δικηγόρινες, δηλαδή μ' αρέσουν. Ναι, το επάγγελμα. Ναι, ναι, το κοιτάω. Το κοιτάς. Το κοιτούσα. Δηλαδή, ναι, το κοιτούσα παλιά, ναι. Ναι, δηλαδή τις δικηγόρινες τις συμπεριφερόμουν και δηλαδή, όλες. Με ποιο επάγγελμα έδινε το, το καλύτερο? Δικηγόρινες. Και το χειρότερο, που εντάξει. Που βαριόμουν, λες. Ναι, ρε παιδί μου, που λες τώρα άμα αρχίσει και μιλά για τη δουλειά τη. Κάτι εναλλακτικές, όχι, δεν ήταν τόσο η δουλειά όσο αυτό το. Όχι, όχι, για τη δουλειά μου, αφού έπιασε. Οι δικηγόρινες τουλάχιστον ξέρει ότι είναι καταπιεσμένες, ρε παιδί μου, και τι φωτίζει. Ναι. Καταλαβαίνεις. Καταπιεσμένες. Δηλαδή παίχνουν ένα προφίλ όλη την ώρα που δεν είναι ο εαυτό του. Ναι. Και εσύ σκοπεύει. Το ντύσιμο σε επηρεάζει. Το γεράκι δουλεύει, νοείται, φίλε. Τα γεράκι. Το γεράκι είναι πολύ σημαντικό. Το μαύρο το καλτσόν, αυτά όλα. Το χαμηλό του τακούνι. Όχι, ναι, δεν ξέρω. Ναι, τραγικό αυτό το. Ναι, αυτό που γυρίζει από αυτό είναι ότι τις βλέπεις, επειδή είναι όρθιες πολλές ώρες. Ναι, δεν είναι ότι δεν νομίζω και σαρωνικές κιόλας να μην δεν φοράνε δωδεκάποντο. Ναι. Άρα έχουν καβάζα μέσα στα μάξι. Όλα τα επαγγέλματα έχουν ένα υπόβαθρο. Δηλαδή τώρα αυτές τι παθαίνουν. Πρέπει να είναι. Είναι καταπιεσμένες, δηλαδή, ψάχνουν κάπου. Δεν μπορούν να εκφραστούν. Ναι, ναι, και δεν μπορούν να βάλουν ό,τι θέλουν. Έχουν ένα κώδικα επικοινωνίας στο επάγγελμά τους πολύ ψεύτικο. Μάλιστα. Κατάλαβες. Προσπαθώ. Ναι. Όταν λοιπόν βγουν στο πέναλτι. Μόλις τελειώσουν δηλαδή, τα δικαστήρια. Μετά τις 4 η ώρα δηλαδή. Μετά τις 4. Εσύ πρέπει να έχεις την οξυδέρκεια. Οξυδέρκεια λέγεται αυτό. Ωραία, να τις κάνεις να βγάλουν όλα τα αποθυμένα που έχουν στην καθημερινότητά τους. Ναι. Εντάξει, και να τους οδηγήσεις να εκφραστούν ανθρώπινα όπως δεν μπορούν. Πρέπει να είσαι εσύ το αποκούμπι. Δηλαδή πας σε ένα μπαρ τώρα. Ναι. Και ξέρεις ότι αυτή είναι η δικηγορίνα, ρε παιδί μου, ναι, και αυτή την καταπίεση που λες εσύ ότι έχουνε. Ναι, τις λες με την πρώτη και φορά. Πας κάθεσαι δίπλα της. Ναι. Και γκρικαμάκι, ρε παιδί μου, καλησπέρα, καλησπέρα. Κεράσα από τυχαίνε, το. Δεν λες, δεν πας. Ρε παιδί μου, λέω, ναι, το απλό. Καλησπέρα, τι ζώδιο είσαι, α, έτσι πάμε, αυτά τα παπάδο που λες. Τι δουλειά κάνεις εκεί, απ' εδώ είμαστε. Εδώ είναι, μέσα μου είναι αυτό. Μπαίνει. Τι σολάρισμα ξεκινάς, ποια κάστα τα βάζεις. Ξεκινάω, περιμένω να κάνει το πρώτο λάθος. Δηλαδή να πάω να μου μιλήσεις σαν δικηγόρος. Ορμάνει έτσι. Όχι, λέει, όταν δεν σε ξέρει, συνεχίζει, ναι, και έχει την συμπεριφορά της δουλειάς της. Ωραία. Γι' αυτό δεν κατάλαβα κάτι ζώα που μου λέει. Ναι, άκουτα. Εκεί λοιπόν, ζώα, εκεί, λοιπόν ναι, επίθεση κατευθείαν. Δεν σε άκου να δεις. Ορμάς. Ναι, ορμάς και λες. Ωραία, άκου να δεις. Δεν φοβάσαι μήπως τρομάξεις και φύγει. Όχι, όχι, ορμάς. Όταν σου λέω ορμάς. Ναι, ρε παιδί μου, δεν είναι την κασέτα. Ορμάς επικοινωνιακά. Δηλαδή, τις λες εκείνη την ώρα. Άκου να δεις. Αν είναι να μου συμπεριφέρεσαι όπως τον κάθε βλάκα το πρωί στο δικαστήριο, άσε να πάω σε καμιά γωνία. Αν δεν θα γίνεις άνθρωπος, να μιλήσουμε κανονικά σαν άνθρωποι, έλα να μιλήσουμε. Με έψησες. Τρώει το πρώτο σοκ. Ναι, ναι, είσαι δυνατός. Ναι, τρώει το πρώτο σοκ. Είσαι δυνατός. Ναι, χειραψία. Ναι. Εντάξει. Ναι. Ανοίγεται ελαφρώς. Χαμογελάει τα γνωστά, εντάξει, κατεβάζει, ναι, λίγο, ναι, τα, ναι, τα, ναι, μούτρα, πιάνει λίγο τα μαλλιά. Σουπ, εσύ καταλαβαίνεις που μόλις πιάσει τα μαλλιά. Καταλαβαίνει αυτομάτως, ότι απέναντι υπάρχει προσωπικότητα. Δεν υπάρχει το κλισέ. Δεν είναι ο μπούφος που κάποιος πέντε χασίσει για το μεσημέρι και, ναι, δεν είναι δικά μου. Ναι. Ή ο συνάδελφος που κάνει τον ηθοποιό τέλος πάντων και κάθεται στον καθρέφτη 32 ώρες ετοιμαστεί να πάει στη δουλειά του. Ο μετροσέξουαλ. Ο μετροσέξουαλ. Τσιμπιδάκι. Τσιμπιδάκι, ναι. Εντάξει. Εκεί λοιπόν έχει κερδίσει το παιχνίδι. Είναι θέμα χρόνου μετά. Αυτό γίνεται γρήγορα.
Νομίζω φίλε, γρήγορα θέλουν αυτές. Ναι, ναι, δεν υπάρχει. Να είσαι γρήγορος, δεν ναι, έχει ναι, ναι, σβηστά. Δεν υπάρχει. Εκεί ξεκαθαρίζεις το τρίλεπτο ότι σαν γυναίκα έχεις να δώσεις... Χρωστάς. Ναι, έχεις να δώσεις λαό. Πολλά. Ναι, εντάξει, μπράβο, δυνατή, αού. Αρχίζεις και πείθεις ότι αντιλαμβάνεσαι μια προσωπικότητα διαφορετική από αυτή που τη βάζουν να είναι. Τη φτιάχνεις, τη φτιάχνεις συνέχεια. Την ανεβάζεις, αλλά μακριά από την ιδιότητά της. Πώς. Τη φτιάχνεις, λέγω. Πέσε. Τη φτιάχνεις, ανάλογα την περίπτωση, ρε φίλε. Δηλαδή ότι... Τα προσώζεις, έχεις ωραία πόδια, έχεις χέρια, όχι, αυτά, βυζιά, βυγόλια, ότι... γιατί. Ότι, ρε φίλε, τέτοια γυναίκα και με καλλιέργεια τώρα κάθεσαι και κλωβίζεις σε ένα μικρό κόσμο τώρα που δεν έχεις δώσει τίποτα. Φύγε από εκεί. Ωραίος, ναι. Μα εκεί το πας, ρε. Εκεί. Ναι, και μετά ξεφτιλίκια. Δεν θέλει πολύ μετά. Μετά δεν έχει, μετά ξεκινάς. Μετά ξεφτιλίκια, ναι. Ναι. Φέρε να πιούμε, είσαι κουρασμένη, τι έχεις φάει, μια σαλάτα, lunch και ναι, ναι, ναι. Πάμε λίγο, α, ο, δεν κάνω τέτοια, εντάξει, ούτε εγώ τα κάνω, αλλά πάμε τώρα, μην... και καμιά ψυχή που είναι να βγει τώρα, μην ξεκόλα, ξέρω. Αυτό με το τρίτο ραντεβού, ναι, σινεμά, δηλαδή, φαΐ, αυτό, κλάι μάιν. Φτάνει, φτάσαμε και σε μια ηλικία, τέλος πάντων. Δεν ωραία, νομίζω να ζητάνε. Αυτήν είναι και ωραία γυναίκα, αυτό. Την ξαναβρίσκεις ή ήταν μια φορά και τέλος. Όχι, ρε. Την κρατάς. Κρατάς, όχι γκόμενα. Fuck buddy. Fuck buddy. Και αυτές δεν θέλουν κάτι παραπάνω. Και φίλε, πιστεύω και αυτές, ναι, αυτή η δουλειά δεν είναι ειδική ουρολίνα, πρέπει να είναι έτσι. Ναι, φίλε, δουλεμένες στην προπόνηση. Διότι όταν ήμουν ελεύθερος ήταν ο βασικός άξονας. Δηλαδή ψαχνώσουν εκεί, πήγαινε στα στέγη. Εκεί ήμουν, άμα έβλεπα, έβλεπα τα γεράκια και τέτοια και ξέρω εγώ, ναι. Εκτέλεση. Μάλιστα. Και έχω και πολύ καλές φίλες δικηγόρες, ξέχωρα από το sex buddy. Ναι. Ναι. Fuck buddy είναι sex buddy. Εντάξει, δεν πειράζει. Στον Καναδά το λέτε sex buddy, εμείς λέμε fuck buddy. Ανάποδα. Ναι, τέλος πάντων. Δηλαδή αυτό έτσι, οι δικηγορίνες, δηλαδή είναι αυτό. Ναι. Μην πεις να μας κάνουν καμία μήνυση τώρα. Τι να μας κάνουν μήνυση, είναι πελάτες του σήμερα. Μέρα θα κάνουν μήνυση. Μάλιστα. Και στην τηλεόραση έχει τέτοια ανασφάλεια και τέτοιο ψέμα. Δημοσιογραφίνες και τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Ή παρουσιάστρες. Παρουσιάστρες. Εντάξει, όχι, παρουσιάστρες τώρα πλέον έχουν γίνει πολύ μηγιάγκηχτες. Δηλαδή, κοιτάνε τόσο πολύ την εικόνα τους. Δηλαδή, μην τους φύγει καμιά τρίχα. Ναι, μην κοιτάς μόνο τη ελίτ. Κοίτα και λίγο ένα στόμα πιο κάτω τι γίνεται. Τι, όλα τα κανάλια βλέπω. Έχουμε τηλεοράσει. Δεν είναι μόνο αυτές που είναι στα κανάλια μέσα και στο τζάμπι. Ψύχρας είναι ωραίος. Τι σου έκανα, ψύχρας. Ψύχρας είναι ωραίος. Πάμε, μην το αλλάζουμε. Ναι, 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 ναι. Και εκεί υπάρχει ανασφάλεια. Και εκεί υπάρχει η μεγαλύτερη ανασφάλεια. Ναι, και εκεί υπάρχει ένας τρόπος έτσι αντίστοιχος με τις δικηγορίνες. Και στα μοντέλα. Στα μοντέλα. Στα μοντέλα υπάρχει το άλλο. Δηλαδή μου λέγανε εμένα πώς βγάζεις ψηλές γκόμενες τη Σταύρο. Δηλαδή πώς είσαι έτσι. Μοντέλα επάγγελμα ή μολές και... μοντέλα τις ωραίες γυναίκες. Όχι, και μοντέλο επάγγελμα και ωραίες γυναίκες που είναι πολύ δυνατές τέλος πάντων εμφανισιακά. Εκεί είναι διαφορετικά, είναι διαφορετικά. Ναι, 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 κάποιες... Άρα λέ, περάσανε, τώρα εννοείς μια όμορφη γυναίκα. Ναι, εντυπωσιακή όμως. Μια εντυπωσιακή γυναίκα. Πάνω από ένα 83-84. Ωραία. Και αυτές έχουν θέμα. Δεν τις πλησιάζουν, φοβούνται τα βόδια. Πας εσύ πρόκλης. Αυτό που βγαίνουν που λένε όλες. Ναι, δεν τις πλησιάζουν. Που βγαίνουν και κάνουν και δηλώσεις στην τηλεόραση με φοβούν. Τι είναι, τι είναι δηλαδή. Μην κοιτάς δε βλάχωση. Ναι. Σου λέω δεν πάνε. Τι δεν πάνε. Δεν πάνε. Και πώς το δίνουν, δηλαδή, πρέπει να είναι φίλος φίλοι να κανονιστεί. Αγόρι μου τώρα, γι' αυτό αφήσα να κυκλώνουν εγκόμενος όλη την ώρα. Τον ίδιο και τον ίδιο και τον γυρνάνε, φεύγουν, κάνουν, ράνουν. Είναι τέτοιες. Είναι τέτοιες όλες. Απίστευτο φίλε. Έχω βγει από το παιχνίδι εδώ και καιρό, δεν ξέρω. Κι εγώ είμαι off πλέον, ρε φίλε. 43 φτάσαμε τώρα, τι να κάνω, 8-5 off. Πάντως, αλλά σου λέω τώρα. Στεναχωρεί αυτό που τον ακούω. Πραγματικά, δηλαδή, με νευριάζω. Που βγαίνουν υπάρχουν και αυτές, γκόμενες και λένε ότι δεν, και αυτές, δεν έρχεται, δεν μας πλησιάζουν. Υπάρχουν και αυτές που δεν τις πλησιάζουν επειδή έχουν ζώο αδερφό. Δεν σου έχει τύχει τέτοιο πράγμα. Επειδή είναι προσωπικό αυτό, θα το κάνω δήλωση τώρα, δεν ξέρω αν με ακούει. Θα τις γράψουμε την εκπομπή, θα τις το στείλουμε. Θα το πω μία φορά και τελευταία. Ναι. Ο Σταύρος τώρα είπε για την αδερφή μου. Όχι για σένα είπα. Ναι, αγαπάω, ότι ξέρεις. Εγώ την αδερφή μου, η αδερφή μου έχει συνέχεια λέει ότι εγώ τις κάνω χαλάστες. Λοιπόν, ναι. Άκου και εσύ. Άκου και εσύ, Εύελιν. Εγώ ένα πράγμα σου είπα από τη μικρή ηλικία. Δηλαδή πρέπει να ήμουνα 20-21 που τη βούτυξα την αδερφή μου από το λαιμό. Κατ' όλο μπούλινγκ. Ναι. Την είπα,
Δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνεις, με ποιον θα είσαι, με τι δεν θα είσαι, τι θα κάνεις. Ένα πράγμα μόνο. Μην εμφανιστεί μπασκεμπολίστας. Τι λέω, άμα ερωτευθείς ρε παιδί μου, ξέρεις, ναι, δηλαδή, ναι, ναι, κάτι γίνει. Ναι. Και εμφανιστεί μπασκεμπολίστας, ναι, μπασκετομπολίστας, ναι, πρέπει να τον παντρευτείς. Και δεν πρέπει να χωρίσεις μέχρι να τελειώσει την καριέρα μου. Ναι. Μετά χωρίς δεν με νοιάζει. Δηλαδή, τι λέω. Να κάνουμε ένα ψυχογράφημα τώρα. Όχι, σταμάτα, νευρίασα τώρα. Θυμήθηκα. Τι λέω, έτσι και εμφανιστεί μπασκεμπολίστας γκόμενος, όχι γαμπρός. Ναι. Γαμπρός, το λέω, το ερωτεύτηκες, το δέχομαι. Να το πάρεις το παλικάρι. Παντρεύτηκε, όχι, το παντρεύτηκες, ναι, όποιος και να ήταν. Ναι. Θα τον παντρεύαμε, δηλαδή, με το ζόρι. Η αδερφή σου που είναι 85, τι θα βρει, ρε, οικοδόμο. Ωραία. Τι λέω, άμα βρει μπασκεμπολίστα, πρέπει να τον παντρευτεί. Ναι. Με κοίταζε σαν. Και τι έκανε, κάτι χρεωστήκαμε, γεια σου, πάμε για γάμο. Δεν πρέπει να τον γνωρίσει τον άνθρωπο. Όχι. Πώς θα γίνει αυτό, δεν φύγει. Δε απαγορεύεται ένα πράγμα. Και άμα θες οτιδήποτε άλλο, οποιονδήποτε άλλο, δεν με ενδιαφέρει. Ξένο, Έλληνα, Καναδό, Αφρικα, δεν με ενδιαφέρει. Θα τον αγαπάω επειδή τον αγαπάς εσύ. Δεν αγαπάω αυτόν, θα τον αγαπάω αυτόν γιατί τον αγαπάς εσύ. Ναι. Άρα, μπασκεμπολίστας, γιοκ. Γιοκ. Τέλος. Τελειώσαμε, κλείσαμε. Ναι. Ποδοσφαιριστής. Δεν με ενδιαφέρει, δεν είναι, κανένα πρόβλημα δεν έχω. Εγώ δεν θέλω να μου κάνουν αυτά που έκανα εγώ. Ναι. Κατάλαβες. Ναι. Επειδή δεν ήμουν κανένα ήσυχο παιδάκι. Ναι. Δεν το κράταγα κλειστό. Πλέον σε Εύελεν δηλαδή. Η Εύελεν, την είπα, υπάρχουν κανένα 2 εκατομμύρια δουλειές, κανένα 2 εκατομμύρια κοπρίτες. Δηλαδή να μην δουλεύει, τον ταΐζουμε εμείς ρε. Άμα για την αγάπη, για την αδερφή μου, για την ευτυχία της αδερφής μου, ναι, τον ταΐζουμε. Ναι. Ρε παιδί μου, θα τον πληρώνουμε. Κοπρίτσα, αρκεί να τον αγαπάει, να είναι καψούρα έτσι. Ναι. Ναι. Μέσα. Δεν. Δεν έχεις επίθεση. Δεν έχουμε επίθεση από μηνύματα τώρα. Ναι. Τι λέτε, παραγγελίες μου ζητάνε. Εδώ έχουμε προβλήματα. Εδώ έχουμε προβλήματα. Ναι. Κατάλαβες. Ναι. Αυτό είναι. Την είπα την αδερφή μου. Και σαν κλασικός αδερφός. Έλληνας αδερφός. Αρχαίος Έλληνας. Μπασκεμπολίστας. Κάτσε. Είδε ο Κιδίδης και τραβάει τα φυσιά του. Ναι. Είμαι αρχαίος Έλληνας, ναι, ναι, λόγω της μύτης. Ναι. Είμαι ακριβώς σαν να βλέπετε τα γάλματα που υπάρχει στην Αριστοτέλους. Ίδιος είμαι. Αυτό της εξηγήθηκα. Τι λέω, το σέβεσαι. Το σέβομαι. Λέει, είμαι Γιαννούλινα. Το σέβομαι. Και πότε βρήκε ακόμα να πασχολείστε. Η αδερφή μου έκανε κάτι. Μόνο φλερτ. Το έμαθες. Δεν το είπε σε μένα. Πήγε και το είπε στο Ρετζιέ. Σε ένα δευτερόλεπτο το είχε πει σε εσένα. Όχι, είχαμε meeting η ομάδα. Και μου είπε φλερτ, δεν ξέρω τι έγινε. Μπορεί να μου είπε ψέματα. Μπορεί να είχε ψέματα. Το λάθος της ήταν ότι αυτός ο συγκεκριμένος. Έπαιζε σε άλλο. Έπαιζε, παίζαμε αντίπαλοι, ναι, σε μία εβδομάδα. Προπονητής του ΠΑΟΚ είναι ο Σκάιλς. Ναι. Και έχει πάει ο Μπουντούρης, ναι, μαζί με τον Παλογιάννη, και τον λένε, μην τυχόν κεφάλι στο Γιάννουλ μέσα. Μην τυχόν, και το βάζει. Κοίταζε ο Σκάιλς, λέει, τι είπε. Τι να με εξηγήσει. Φρέσκος και όλα στην προπονητική τότε, δεν είναι. Φρέσκος και αυτό, δηλαδή. Ναι. Σε βαλέ. Μπήκα. Όχι, δηλαδή, μπήκες, μπήκα. Ναι. Ναι. Έτρωγε. Έχει φάει τόσο ξύλο. Καλά, ήταν χέστης αυτός, γιατί είχανε φλερτ σε καφέ και έτσι. Βγήκανε μια φορά, πήγαν για φαγητό. Και αυτός δεν ήξερε το επίθετο της αδερφής μου. Ναι. Φύγανε. Την άλλη μεριά καφέ, ξέρω εγώ, έτσι. Βγήκανε 2-3 φορές. Τώρα πώς μου τα είπε. Μπορεί, ναι, ψέματα να μου είπε. Δεν είχε εμπιστοσύνη. Ναι. Και μου λέει, Γιαννούλη. Και πετάει αυτός. Έλα ρε, τι λέει.
Έναν Γιάννη Γιαννούλη, τον ξέρεις, τον μπασκετμπολίστα. Και λέει, αδερφή μου, ναι, λέει, αδερφός μου. Και ο Χέστης, ναι, η κότα, ναι, 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 η Λυράτη, την έκανε. Την έκανε. Και πέρασε καιρός, δηλαδή, είχε 2-3 μήνες πιο πριν έγινε αυτό και μας το είπε για να γελάσουμε. Ναι. Έλα όμως που παίζαμε την άλλη εβδομάδα με αυτόν. Και το θέμα εξής ποιο είναι. Εγώ το δωμάτιο έμενα με τον Μπέτζα. Η αδερφή μου ερχόταν στο ξενοδοχείο και ερχόταν για τα ρήφα, ξέρεις, για λεφτά, για τσοντάρισμα. Για ψήρισμα, ναι. Για ψήρισμα. Και το λέει στο Ρετζιά. Γιατί ήταν και ο Ευθύμης, πίναμε καφέ το μεσημέρι πριν τον αγώνα. Ο Ρετζιά, εγώ κάπου είχα πάρει, επειδή μου κάπου, δηλαδή πήγε σε ένα δωμάτιο, δεν ξέρω. Ο Ρετζιάς το είπε στον Μπουντούρη, τον πήρε το τηλέφωνο, αλλά λέει αυτός θέλει να φάει την αδερφή του Γιαννούλη. Και γίνεται όλη η ομάδα. δεν κοιτάγαμε να κερδίσουμε. Κοιτάγαμε να σκοτώσουμε αυτόν. Έφαγε πολύ. Αυτός έπαιξε 5 λεπτά, πρώτα 5 λεπτά. 5-6 λεπτά. Έπαιζε τριαράκι. Εμείς τώρα με Μπόνερ. Ναι. Ο Μπόνερ αδερφός. Ναι, στείλ τον μου. Λέει του Στογιάκοβιτς, άστο να σε περάσει. Παγίδα. Σάντουιτς, πώς κλείνεις το σάντουιτς, ναι, έτσι. Και φεύγανε και πήγαινε ο Ρετζιάς για βοήθεια. Και εγώ ένα είμαι στον πάγκο, ξέρεις, έτσι. Coach, I'm ready. Coach, I'm ready. Shut up, yes. Coach, I'm ready. Τον βγάζει αυτό, με βάζει. Τώρα εγώ, ποιο παιχνίδι, εγώ τι κοίταζα το παιχνίδι. Κοίταζα τον, έλα μέσα, έλα. Αλλά εντάξει. Και από τότε δεν υποθέσαι. Και από τότε η αδερφή μου με άκουσε. Μπίλε, βλέπεις τι τραβάγαμε. Φαντάζομαι αυτός να έχει σχέση με την αδερφή μου και να χωρίζανε. Και να έβγαινε αυτός και να έλεγε, α, Γιαννούλη, καλά πέρασα. 8 αγωνιστικές, 4 του χρόνου, 4 αγωνιστικές. Άλλο χρόνο, 7 αγωνιστικές. Μπα θα δηλωνόταν τραυματίες μου. Ναι. Δεν έχει, είπαμε. Ξέρεις γιατί. Γιατί κόλωσε. Άμα ήταν. Εντάξει, κουστά. Τι θα έκανα. Εντάξει, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Μπροστά στον έρωτα. Οπότε μάθαμε και αυτή την ιστορία. Θα με κυνηγάει τώρα. Δεν θα τους το μεταφέρουμε. Ήτανε live. Τι να κάνουμε, παιδιά. Αυτά έχει ζωή. Τα πάνω, τα κάτω, τα δεξιά, τα αριστερά. Να πούμε λίγο το πρόγραμμα. Πότε παίζει ο ΠΑΟΚ. Αύριο με Προμηθέα. Ναι, στο μπάσκετ. Πάτρα. Στην Πάτρα. Στο ποδόσφαιρο. Με την ΑΕΚ στο ΑΚ 7.30 ώρα. Το Κυριακή. Κάτσε γιατί με τις ώρες έχω, είμαι και λίγο μαλωμένος. Δευτέρα παίζει κανένας. Ο Άρης πότε παίζει. Νομίζω ο Άρης παίζει. Ναι, ξέρουμε άμα έχουμε εκπομπή. Super League. Λαμία Πανετολικός και Ολυμπιακός Πανιώνας παίζουν το Σάββατο. Σάκη Τεζούδης, ναι, μας ακούει, δώσε στο λαό έμπνευση. Δεν έχει δεύτερα παιχνίδι. 7.30 είναι το ΑΕΚΠΑΟΚ. Σάκη, αν και 7, με κυνηγάς, πότε παίζει. 7 παίζει Άρης Παζιάννα. Κυριακή. Ναι, δεν το δει κανείς το δεύτερο μήχο στο Άρης Παζιάννα, πιστεύω. Ούτε αυτοί που στο κήπεδο δεν το δουν. Λαμία Ατρόμητος, Λάρισα Ατρόμητος, συγγνώμη, στις 6.30 την Κυριακή. 5.30 Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. 4. Ο Ολυμπιακός με ποιον παίζει. Με τον Πανιόνιο, ναι, τελειωμένο παιχνίδι, να ασχολείσαι. Α, ο πρώτος γύρος που βάλανε τον γκολ στο 95. Αυτό είναι. Ναι. Που ακυρώσαν το καθαρό γκολ. Καθαρό γκολ το offside που έδωσε. Που κόψαν το offside. Πανιονίου. Πεντακάθαρο γκολ και αυτοί μιλάνε. Μιλάνε τολμάν και μιλάνε αυτοί. Σου πω κάτι, άμα 20 χρόνια κάνεις αυτό. Πόσο συχαμένοι. Δεν είναι θέμα συγχαμένης, είναι ότι 20 χρόνια είχαν την καλύτερη ομάδα. Όλα τα κόσια είχαν. Όλα τα κόσια. Την καλύτερη ομάδα τα είχαν, την είχαν γιατί πέραν 25 εκατομμύρια αέρα το χρόνο. Ναι, και αυτό είναι κάτι. Αυτό γιατί μου το κάνει τώρα, γιατί με βγάζει ότι είμαι στην Αυστρία. Το κινητό μου λέει ότι είμαι στην Αυστρία, παιδιά. Δεν είμαι στην Αυστραλία. Στην Αυστρία, εντάξει, εκεί μεγάλωσε, οι σπουδές σου. Εκεί ήταν. Τι πάθαμε τόσα καλά καθόλου. Μα δεν με βάζεις στοίχημα. Σήμερα είναι ο τελικός, παιδιά. Το My Style Rocks. Είναι όλες ντυμένες σαν λατέρνες. Γιατί πάθαμε, δεν σε καταλαβαίνω.
Τώρα με έβλεσε σκέψη με τις δύο γορίνες. Γιάννη, δίπλα μου θα μάθεις πράγματα, φίλε. Τώρα, τώρα τι θα το κάνω, 25 χρονών, 20 χρονών πρέπει να με έχεις. Έπρεπε να σε είχα μάνατζερ. Έξι την κύριο, θα βγάζαμε. Τι γέλιο. Θα βγάζαμε και λεφτά. Τι λεφτά θα βγάζαμε. Ναι. Σε αυτά, φίλε. Αλλά θα έπρεπε να θα σε είχα φύτο όμως. Δεν σε κλουφρούσα έτσι. Τριψήφια. Τέλος πάντων. Κλείνουμε. Κλείνουμε. Αναδομό. Αναδομό. 2-3-11-2-41-508. Τώρα πήγε εκεί στο Φίνικα. Νέα γραφεία στην Καλαμαριά. Δεν είναι Φίνικα. Τέλος πάντων θα αποφασίσουμε τι είναι. Στην Εθνική Αντιστάσεως. Εθνική Αντιστάσεως. Πατήστε εκεί Google. Αναδομό. Θα σας βγάλει ακριβώς στα πολύ ωραία γραφεία. Θα κάνει τη δουλειά σας. Ανακαινήσεις υψηλών προδιαγραφών. Οι καλύτερες ανακαινήσεις στην πόλη και μέσα στο χρονοδιάγραμμα που πρέπει. Γιάννη. Spa Privé. Δίπλα στο One Salonica, παιδιά. Ιωάννη Κολέτη 24, για χαμάμ, σάουνα, τζακούζι, τα πάντα. Μπαίνεις μέσα και φεύγεις σένιος, κορυφαίος. Ο κύριος Κώστας εκεί πέρα σας περιμένει να μπείτε στο spaprivé.gr 2-31-0-5-30-5-80. Και στο Χρώμα Μπαρ μπορεί να πάμε και σήμερα και αύριο και την Κυριακή στις 7 η ώρα. Live, Ηλίας Καμπακάκης, νωρίς. Και τα λέμε. Ευχαριστούμε πολύ, ντουέτο. Γεια σας.